να παίζουμε μαζί, χωρίς να ξέρουμε ουσιαστικά που μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα και που μπορεί να τελειώσει. Τι να πω για μας τους δυο. Τι να πω. Το 1989, δύο 20χρονοι φίλοι, ο Μπάμπης Στόκας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας, δίνουν τα τραγούδια τους στον Μάνο Ξηδού της δισκογραφικής εταιρείας EMI και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Μπάμπης και ο Φίλιππος μεγάλωσαν στο Μενίδη, ενώ συναντούσαν τον Μάνο στους Αγίους Αναργύρους. Παίζαμε μουσική όπως και παίζουμε για λόγους περισσότερο επιβίωσης. Επιβίωση λόγω εσωτερικών αναγκών που, εάν δεν βγουν κάποια πράγματα προς τα έξω και με τον τρόπο αυτό, αυτό ισχύει για όλους μας, θα πνιγούμε. Οι Pixlax έζησαν 15 χρόνια και πούλησαν πάνω από 1 εκατομμύριο δίσκους. Είναι εμπορικά το πιο επιτυχημένο ελληνικό συγκρότημα όλων των εποχών. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις, με στέλνεις, με στέλνεις, στο πουθενά. Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι αυτό το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε το λατρεύουμε όλοι που βρισκόμαστε σε αυτό το τραπέζι. Είναι το Year of the Cat από το 1976 από τον Al Stewart και αυτό είναι στη ζωντανή του ηχογράφηση από έναν διπλό δίσκο ο οποίος λέγεται Indian Summer. Καλωσορίσατε στο βινίλιο. Πώς και πώς την περιμέναμε αυτή την εκπομπή, όπως και εσείς. Εν τω μεταξύ, λες και κάναμε παραγγελία τον καιρό. Νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη βραδιά για την σημερινή unplugged ακουστική εκπομπή με τους Pixlax, γιατί τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια κρύα βραδιά με πολύ πολύ αέρα, αλλά τα πράγματα θα ζεστάνουν πολύ στις τηλεοράσεις σας, γιατί ο Φίλιππος και ο Μπάμπης, ο Μπάμπης και ο Φίλιππος βρίσκονται εδώ, κυρίες και κύριοι, οι Pixlax. Τα λόγια υπάρχουν γιατί υπήρχαν εκεί. Πλύω τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί. Πόσο σε ήθελα και πόσο εσύ γιατί. Γιατί. Μπορώ. Γιατί και εσύ με σπρώχνεις στον κρεμό. Δε σε συγχωρώ, δε σε συγχωρώ. Γιατί αλλάξαμε. Δες τη ζωή που ξεγράψαμε. Με μια ματιά, με μια κίνηση απλή, ο εγωισμός σου πάντα αυτός οδηγεί. Γιατί. Γιατί.
σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ, γιατί, 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 γιατί. Καλησπέρα, παιδιά. Έχουν περάσει 23 χρόνια. Μπορεί. Λιγότερο, περισσότερο. Πριν σας πω τις ευχές μου, να πω έναν καλό λόγο για αυτόν που είχε την ιδέα να κάνει την εκπομπή για το βινήλιο. Μπράβο. Για μας τους ρομαντικούς που ζήσαμε με τα βινήλια, είναι έτσι ένα χάδι στην καρδιά μας. Μόνο η σκέψη ότι θα ασχοληθούμε με εκείνη την εποχή και με τα χρώματά της και με τα καλά της. Φίλιππε και Μπάμπη, έχω κρατήσει την Ιερά Οδό και τις βραδιές μας με το Μάνο και τη Δήμητρα και τα άλλα παιδιά ως μία από τις πιο ωραίες στιγμές, και λέω στιγμές όλη αυτή τη διάρκεια που παίζαμε. Σας βλέπω. Με τον Μπάμπη βρισκόμαστε γιατί που και που τα λέμε, παίζουμε και μαζί, τραγουδάμε και μαζί. Φίλιππε, εσένα σε βλέπω από μακριά. Σε παρακολουθώ, βλέπω τις αγωνίες σου. Θέλω να είσαστε πάντα γεροί και δυνατοί και να συνεχίζετε. Κάντε μια καλή εκπομπή απόψε. Το αξίζει η εκπομπή, το αξίζετε κι εσείς. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο και να κάνουμε μια καλή εκπομπή απόψε. Καλώς ορίστε. Εντάξει, γίνονται πολλά, πολύ αστεία πράγματα εδώ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Καταρχήν έχουμε τον Χρήστο. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα εδώ, αν και μας έχεις κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη, γιατί έχουμε περάσει. Πολύ επιζητικός. Είναι το καμαρίνι μου, το ένα τάλο. Θέλουμε να σας πούμε ότι η ψωνάρα, η ντίβα της εκπομπής είναι ο Χρήστος. Δεν είναι τα παιδιά. Έχουμε περάσει μία ώρα κυριολεκτικά ψάχνοντας να βρούμε πού ακριβώς θα τοποθετηθεί ο Χρήστος. Και τοποθετήθηκε δίπλα στο άλλο μας κλαρίνο, το Στάθη του Παναγιωτόπουλου. Το είδα να έρχεται αυτό. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το εξής. Καταρχήν θέλουμε, επειδή είμαι σίγουρος ότι και εσείς περιμένετε αυτή την εκπομπή όπως και εμείς, θέλουμε να μας στείλετε φωτογραφίες. Το κάναμε και πέρσι αυτό στο βινίλο. Και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, όταν θα έρθει αυτό, γιατί θα αργήσει να έρθει, θα τις ταξινομήσουμε με κάποιο τρόπο και θα τις δείξουμε. Θέλουμε να μας στείλετε φωτογραφίες. Σε τι φάση βρίσκεστε αυτή τη στιγμή που παρακολουθείτε την εκπομπή, μέσα ποτό από το σπίτι? Ποτό παίζει πολύ, Αντώνη, από ό,τι βλέπω. Να, έτσι μοναξιά, τραγουδάνε μόνοι τους στο σπίτι και τέτοια. Σε τι φάση βρίσκεστε, με ποιον είστε, με την παρέα, μόνοι σας, μια φωτογραφία και να μας τη στείλετε βέβαια στο page του Βινιλί. Όπως επίσης δεχόμαστε και αφιερώσεις σήμερα. Είσαι ψωκίνδυνο άτομο. Ναι, αυτό παίζει δυστυχώς στα γεράματα. Δεχόμαστε αφιερώσεις σήμερα. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια μπορείτε να στέλνετε όπως τα παλιά χρόνια τα πειρατικά, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ένα πειρατικό στούντιο εδώ, να στέλνετε τις αφιερώσεις σας και για το που θέλετε να τα χαρίσετε. Λοιπόν, Μπάμπη και Φίλιππε, ειλικρινά δεν ξέρω τι να σας πω. Οπότε κάπου εδώ θα τελειώσει η εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι αυτό που παθαίνεις, γιατί μπορεί βέβαια να έχουμε γνωριστεί λίγο στη ζωή μας, να σας νιώθουμε και πολύ κοντά ανθρώπινα και φίλους κτλ. Αλλά δεν πάβετε να είστε οι Pix Lux, να είστε δηλαδή οι άνθρωποι που έχετε τροφοδοτήσει τη ζωή μας με αυτή τη μαγική μουσική. Και μπορεί να είναι πολύ κοινότυπο, μπορεί να είναι να το έχετε ακούσει πολλές φορές και να το έχετε βαρεθεί. Μπορώ ίσως να το καταλάβω, αλλά δεν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για μας όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, δεν ξέρετε πόσο σημαντικά είναι τα τραγούδια σας για τη ζωή μας, για τις στιγμές μας, για το καταφύγιο που μας έχουν προσφέρει, για την παρηγοριά που μας έχουν προσφέρει. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Κάθεστε ποτέ να το σκεφτείτε αυτό? Εντάξει, είναι πολύ τιμητικό αυτό να το ακούμε. Και να σου πω την αλήθεια, ούτε εμείς το είχαμε καταλάβει. Εμείς το καταλάβαμε αυτό όταν τελείωσε η μπάντα. Που μας βρίσκανε στον δρόμο, και δηλαδή το 4 που σταματήσαμε. Yeah. Και πιο μετά από χρόνια. Ναι, το 4 δεν το είχαμε πολύ πάρει χαμπάρι, γιατί ο καθένας ήταν λίγο στην πάρτη του. Πολύ πιο μετά που μας έβλεπε ο κόσμος στον δρόμο, λίγο παντρεύτηκα με αυτό. Εγώ έκανα. Και λέγα, ρε φίλε, ας πούμε. Καλά, το παντρεύτηκα δεν ήταν και η καλύτερη συνέπεια των τραγουδιών. Έχουμε και άλλες καλύτερες. Υπάρχουν και άλλες με τις Βέρες, το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ τιμητικό για μας αυτό. Νομίζω ότι
Αντίστοιχα, φαντάζομαι έχετε ζήσει και εσείς το ίδιο πράγμα με άλλα συγκροτήματα του εξωτερικού, έτσι. Και πρέπει δηλαδή να μπείτε στη διαδικασία, ίσως έχετε μπει στη διαδικασία, να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό που μπορεί να έκαναν για εσάς, ξέρω εγώ, στη ζωή σας, ξέρω εγώ, οι Stones, για παράδειγμα, εσείς το έχετε κάνει σε πάρα, πάρα πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα. Εμείς όταν συνέβη όλο αυτό με τους Pix Lux, δηλαδή το μεγάλο μπαμ, ας το πούμε έτσι, η βόμβα όταν έσκασε, ήμασταν πολύ πιτσιρικάδες. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία ήταν σαν να πέρασε ένας οδοστρωτήρας από πάνω μας. Δεν πήραμε χαμπάρι πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή παίζαμε τον Μπάμπι με τα παιδιά, παίζαμε, ξέρω εγώ, τρεις Λυκαβιντούς sold out και μετά πηγαίναμε και παίζαμε τάβλη. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι δεν συνειδητοποιήσαμε τέτοιες μεγέθους. Δεν κάναμε πρόσθεση. Δεν είχαμε καμία αίσθηση του μεγέθους, του τι συνέβαινε ακριβώς. Είχαμε παίξει 6 Λυκαβιντούς και δεν είχαμε καταλάβει ότι είναι 50.000 κόσμο. Ναι. Και καλώς συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, εγώ ευγνωμονώ το Θεό που ήμασταν εντελώς. Να μην το πω τώρα τι ώρα είναι. Αφελής. Γιατί αυτό μας έκανε πολύ καλό τελικά. Και ο οδοστρωτήρας δεν ήταν ολοκληρωτικός. Δηλαδή πέρασε εκεί που πρέπει να περάσει. Είναι αφέλεια, νομίζω ότι είσαι λίγο. Ή είναι. Γκρεμίζει αυτό το σπίτι σιγά σιγά. Είναι αφέλεια ή είναι ποιότητα χαρακτήρα. Θέλω να πω, θα έπρεπε να την είχατε, και θα μιλήσω έτσι απλά, θα έπρεπε να την είχατε ψωνίσει συγκλονιστικά περισσότερο από ότι είστε εκνευριστικά προσγειωμένοι για το μέγεθος. Ευτυχώς για μας αυτό. Ευτυχώς χίλιες φορές, ναι, και για μας. Γιατί λέγαμε με τον Μπάμπι, πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει αυτό, ότι εμείς και την περίοδο που γεμίζαμε τους Λυκαβητούς και τώρα ακόμα, ότι το 2011 που παίξαμε. Δεν τελείωσε την περίοδο. Ακόμα γεμίζει το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό λέω. Και στο Ολυμπιακό Στάδιο που ήταν η μεγαλύτερη στιγμή της μπάντας, έτσι, με 80-100.000 κόσμο κτλ. Πάλι εξακολουθούμε να αγαπάμε τη μουσική που ακούμε, ακόμα και από φίλους, συναδέλφους. Ναι, αγαπάμε και τους άλλους. Αγαπάμε τα τραγούδια, ναι, τους. Και δεν είναι μόνο τα δικά μας. Παίρνουμε αφορμή από τα τραγούδια τους. Μια που το ανέφερε στο το Ολυμπιακό Στάδιο, αν μπορεί να ξεκινήσει το βίντεο και να το βλέπουμε. Ελέγχω εγώ εδώ τον ήχο του. Αυτό εδώ με το Ολυμπιακό Στάδιο και με το Καφτατζόγλιο, γενικότερα με τα στάδια στην χώρα, και καλό είναι να τα λέμε αυτά τα πράγματα, είναι άπιαστο για τα ελληνικά δεδομένα. Δυστυχώς. Είναι άπιαστο. Πώς νιώσατε στο Ολυμπιακό Στάδιο, με πόσος κόσμος ήταν εκεί, 80.000. Μας έρθει και 100 στο τέλος, γιατί σπάσαν και τις πόρτες, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Καλά τις κάναν. Και πώς νιώσατε όταν βγήκατε σε αυτό τη Λαοθάλασσα? Ήσασταν έτοιμοι γι' αυτό καταρχήν, ψυχολογικά, δηλαδή το περιμένατε ότι θα συμβιγνωρίζατε ότι θα βγείτε μπροστά σε 100.000 κόσμο? Κοίταξε, ένα μήνα πριν ξέραμε ότι το στάδιο είναι σχεδόν γεμάτο. Έχει διαφορά όταν πέστε μπροστά σε 100.000 κόσμο? Έχει μεγάλη στάδια. Έχει μεγάλη. Αυτό. Εμείς να καταλάβεις ότι όταν κάναμε, όταν τσεκάραμε τον ήχο το προηγούμενο βράδυ, είχα φέρει ένα νηψάκι μετά τη Θεσσαλονίκη και τρόμαξε από τα γκάζια. Την επόμενη μέρα, όταν βγήκαμε και ο κόσμος άρχισε να τραγουδάει μαζί μας, δεν ακούγαμε. Λίκανε. Δεν ακούγονταν το ηχητικό σύστημα, ακούγονταν ο κόσμος. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ, ήταν συγκλονιστική στιγμή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ τυχερό σίγουρα, και ο Φίλιππος, γιατί αυτά, όπως είπες, στην Ελλάδα είναι πρωτόγνωρα. Αλλά θα χαιρόμουν πάρα πολύ να μπορούσαν να γίνουν και από άλλους αυτά και να. Ναι, δηλαδή το Ολυμπιακό Στάδιο το έχουν γεμίσει U2, το έχουν γεμίσει Rolling Stones, έτσι, το 90. Το Σαββόπουλος το 83. Το Σαββόπουλος που ήταν, το Διονύση που ήταν. Και δηλαδή όταν το παρακολουθήσαμε κι εμείς, πραγματικά λέγαμε, τους πώς θα γέμισαν το. Αυτό, δηλαδή η αντίδραση ήταν αυτή. Και βέβαια μετά, όταν όμως το σκέφτεσαι σε ένα δεύτερο χρόνο, λες ότι είναι απολύτως τελικά φυσιολογικό αυτοί οι άνθρωποι με αυτή τη μουσική, με αυτά τα τραγούδια που έπαιξαν, αυτό που έλεγα πριν, αυτό το ρόλο στις ζωές μας, να γεμίσουν το Ολυμπιακό Στάδιο. Ποιος δεν θα πάει να τους ακούσει αυτούς τους ανθρώπους live? Κοίταξε, εμείς, να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ ούτε ο Φίλιππος, πιστεύω, όταν το πρώτο σκεφτήκαμε, γιατί το σκέφτηκε και ο Νίκος ο Λόρης μαζί μας, έτσι, αυτός δηλαδή ουσιαστικά ήταν η πρώτη σκέψη, δεν το περιμέναμε ούτε εμείς, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, λέγαμε, είναι μεγάλο το μαγαζί. και καλό ευτυχώς έχει καλό εξαρισμό όμως. Ναι. Εμείς δεν το περιμέναμε. Ο Λόρης, η αλήθεια είναι ότι ήταν βέβαιος. Ναι. Για να πούμε και μια ιστορία, δηλαδή, πίσω από παρασκηνιακή. Ναι. Ο Λόρης επέμενε. Εμείς ήμασταν με τον Μπάμπη πολύ ανασφαλείς για αυτή την επιλογή. Όχι, του λέγαμε, ρε παιδί μου, πάμε να παίξουμε στο Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, το γήπεδο. Πάμε να παίξουμε κάποιο άλλο. Καρασκάκι, σε κάποιο άλλο. Ναι. Έλεγε ότι αν δεν έχει, ας πούμε, μας έλεγε ότι αν μια εβδομάδα πριν δεν έχει 80.000 εισιτήρια, εγώ θα την ακυρώσω την συναυλία. Ήταν τόσο σίγουρος, ναι, ότι έπρεπε αυτή η συναυλία να γίνει εκεί.
Και δικαιώθηκε, βέβαια. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Ωραία, πάμε με μουσική. Γιατί θα κάνουμε τη συζήτηση μας, αλλά να έχουμε και μουσική. Ζήτησε. Ποιο θέλετε να πούμε. Ωραία, κοίταξε. Το παίξε παλιάτσο, ζήτησε πάρα πολύ ο κόσμος. Okay. Τα τραγούδια που. Μπάμπη, δεν ξέρει τα κόρτα. Κοίταξε να δει τώρα, αυτά είναι λίγο. Μας αρέσουν τα λάθη. Για πάμε. Σε ψάχνω στα φώτα της πόλης, σε κάποια ανοιχτά σινεμά. Ο καιρός καλοκαίριασε πάλι. Στο λόφο κάθομαι ψηλά. Ουρές από φώτα στους δρόμους, ουρές τα ταμεία μπροστά. Στις γεύσεις της μέρας, στα μεσημέρια, έφυγες, χάθηκες, γυρνάς για να αισθάνομαι. Να ξενυχτάω, να ξαφανίζομαι όταν πονάω, να μένω ελεύθερος, να σε προσέχω και να βυθίζομαι όσο αντέχω. Βρίσκω στα φώτα της πόλης, κάθε φορά που μεθάω, με τέσσερις λέξεις με βάζεις, με κρίνεις. Σε τέσσερις λέξεις με γερνάς για να αισθάνομαι. Ξενυχτάω, να ξαφανίζομαι όταν πονάω, να μένω ελεύθερος, να σε προσέχω και να βυθίζομαι όσο αντέχω. Πραγματικά με αφιερώσεις. Θέλω να διαβάσω ένα tweet που μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να ξεκινήσουμε τις αφιερώσεις. Αλήθεια. Ναι. Να διαβάσω πρώτα ένα tweet. Παρακαλώ. Κόρτα, γράφουν. Οι αφή tweet δεν θα ξεχάσουν. Ας μην μιλήσουμε κάτι καλύτερα για αυτό που γίνεται με τα κόρτα κατά τη διάρκεια. Πρέπει να αποκαλύψουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια κάτι που το διαπιστώσαμε και εμείς σήμερα εδώ. Συγγνώμη, Βερονίκη. Ναι, όχι, παρακαλώ. Ο Φίλιππος είναι ο βοηθός του Μπάμπη. Ο οποίος υπάρχει για να του θυμίζει απλά τα κόρτα. Λουφάριζε δηλαδή τόσα χρόνια. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω ένα tweet που γράφει η αφή Tweety, λέει: δεν θα ξεχάσω στο Λύκειο την πισινή μου που είχε γεμίσει όλο το θρανείο και τα τετράδια με στίχους στο Big Slacks. Ούτε στις Πανελλήνιες δεν είχε γράψει τόσο πολλά. Χαμός γινόταν. Επίσης, ένας, ο Γιάννης γράφει ότι ήσασταν το soundtrack των εφηβικών του χρόνου και των εφηβικών του, εφηβικού του έρωτα. Πολύ ωραίο, μου αρέσει το soundtrack. Ένα soundtrack το οποίο όμως, επειδή ήταν για πολλούς από εμάς, δεν σταμάτησε ποτέ. Ποτέ. Αυτό η μαγεία, αυτού του soundtrack, αυτή είναι η δύναμη. Ότι ξεκίνησε από τότε και δεν σταμάτησε. Δεν είναι δηλαδή τραγούδια τα οποία ποτέ κανένας μας έχει εγκαταλείψει. Συνεχίζει να είναι το soundtrack της ζωής μας. Λοιπόν, και μια αφιέρωση τώρα που βλέπω μπροστά μου, γιατί γίνεται χαμός, από τον Νίκο στην Τσόκο. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει αυτό. Ελένη από τη Λάρισα, στην οποία θα αφιερώσετε ένα τραγούδι που θέλετε εσείς, διότι περνάει κάποιες δύσκολες στιγμές με θέμα υγείας της
τι θέλει να τη κάνετε μια αφιέρωση στην Ελένη από τη Λάρισα. Το κάναμε. Όποιο είναι το επόμενο τραγούδι θα είναι για την Ελένη. Είχατε μεγάλες συνεργασίες. Είδαμε τον Γιώργο τον Ταλάρα πώς ήταν και. Έχετε συνεργαστεί με πολύ κόσμο στην χώρα. Ο Βασίλης, και μην με ρωτήσετε, σας παρακαλώ πολύ, ποιος Βασίλης, γιατί ένας είναι ο Βασίλης. Όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, έχει κάτι που θα ήθελε να σας πει. Νομίζω μια μεγάλη αρχή και μια μικρή επανάσταση στο χώρο του τραγουδιού για τα παιδιά και για μένα ένας μεγάλος σταθμός. Ένας σταθμός ωραίος, μουσικός, με πάρα πολύ μέλλον, δηλαδή περάσανε αρκετά χρόνια και σαν να βγήκε χθες αυτό το όμορφο τραγούδι. Αστινα λέει, εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κυλέει. Αστινα λέει. Υπήρχε τότε ένας έρωτας μεταξύ μας. Ο Μάνος Οξυδούς που μας ένωνε όλους. Γιατί είχε μια ωραία άβρα μουσική πάνω του και μια άβρα καλοσύνης έτσι. Ήξερε να μας δένει με δύο λόγια μόνο. Με τη μουσική του, με το στίχο του. Εύχομαι λοιπόν και νομίζω ότι είναι και από τα λίγα συγκροτήματα που κρατήσε τόσα χρόνια. Εύχομαι λοιπόν στα παιδιά, φιλιά πολλά παιδιά, να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια αγάπη, να κρατήσουν ψηλά τη σημαία, γιατί έρχονται χρόνια δύσκολα και η μουσική πάντα ενώνει τους ανθρώπους. Βασίλης είπαμε ένα είναι ο Βασίλης. Μου είπαν ότι δεν ξέραμε αν θα το κάνουμε αυτό. Είναι και ο Γιάννης ο Σερβετάς, ο οποίος ως γνωστόν και αυτός δεν είναι με τα καλά του, είχε μια ιδέα. Δεν έχουμε πολύ καλή σύνδεση βέβαια, αλλά έχω περιέργεια λίγο να το δω. Πού βρίσκεσαι ρε Γιάννη? Γιάννη. Αντώνη, δεν θα το πιστέψεις. Σας δείχνει στη τηλεόραση. Πλάκα μου. Αλήθεια. Έκανα και το σταυρό, αλλά κρατάω με το δεξί το τηλέφωνο. Άκου να δεις, σταμάτησα για μια κρέπα. Έχει και άλλα αγόρια που τρώνε εδώ. Είμαστε σίγουροι ότι θα μεταδώσει τα καλύτερα τραγούδια. Φιλιά και στο Φίλιππο και στον Μπαμπίνο. Έχω μια ερώτηση. Και εγώ έχω μια ερώτηση. Συγγνώμη Γιάννη, και εγώ έχω μια ερώτηση. Τι πλάνο είναι αυτό? Τι μας δείχνεις ακριβώς? Δεν ξέρω τι δείχνω. Ωραία. Πες μας την ερώτηση Γιάννη. Η ερώτηση αδερφέ μου είναι εξής. Θα πάρω μια κρέπα και ρωτάω, να βάλω καυτερό ή όχι? Να βάλεις. Τι αλλιώς? Να βάλω. Ό,τι αξίζει. Και είναι δύσκολο. Οκ, okay, λοιπόν. Ό,τι αξίζει και είναι δύσκολο. Γιάννη, να είναι πολλά φιλιά. Αν πας σε άλλο μέρος, τηλεφώνεις. Είπαμε με τον Γιάννη θα κάνει το εξής. Θα βγει στην πόλη. Και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Θα βγει στην πόλη και θα μπαίνει μέσα σε μαγαζιά που βλέπουν την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Α, ωραία. Ναι, ωραία. Και ό,τι γίνει. Και τώρα ήταν προφανώ. Και ό,τι γίνει. Ναι, δεν ήταν πολύ. Και θα τρώει σε κάθε μαγαζί που πάει και κάτι. Οι αισθησίες. Φοβάμαι, Μπάμπη, ότι όχι μόνο θα τρώει, αλλά θα πίνει και. Αυτά είναι. Οπότε η τελευταία σύνδεση θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος αφιερώνει στην κοπέλα του. Ο Κωνσταντίνος ζει στη Στουτγάρδη και αφιερώνει στην κοπέλα του την Κατερίνα που ζει στην Αθήνα, παρακαλώ. Ο Αλέξανδρος αφιερώνει επίση στην Κατερίνα που δίνει πανελλήνες και είναι μόνη τη. Το μοναξιά μου όλα λέει, αν μπορείτε. Έχουμε έναν κλαρινιτζή συνάδελφο δικό σου που στέλνει συμπαράσταση από το Εγάλαιο, τον Δημήτρη, και στέλνει χαιρετίσματα συγκεκριμένα σε σένα. Επίσης. Το μεγαλύτερο αστέρι της εκπομπής. Ναι, λέω, εσείς ήρθατε για να παίξετε μαζί με τον Χρήστο. Όχι, να συνοχίσετε σε άλλη ποιή. Στο βινίλιο είχε τον Χρήστο χθες. Είχε και άλλους δύο με κάτι κιθάρες. Σε βλέπω να πηγαίνεις στα μαγαζιά. Εγώ έχω παίξει με τον Χρήστο Παπαδόπουλο. Να κάνω κανένα λαϊβάκι. Η Κική μια αφιέρωση για τη φίλη που φεύγει εργατική μετανάστρια και είναι το τελευταίο βράδυ στα Μουδανιά, την Νικολέτα. Πεθαίνω. Ο Βασίλης τη Γιώτα. Με το ότι κάνουμε αφιερώσεις. Γίνεται χαμός. Παιδιά, ό,τι προλαβαίνω. Μια που γίνονται αφιερώσεις, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω κι εγώ το επόμενο τραγούδι στη μαμά μου. Βεβαίως. Όλοι μας. Με χαρά, ναι.
Γιατί θα με σκότωνε κιόλας αν δεν. Το ζήτησατε όμως κι εσείς πάρα πολύ, βέβαια. Είναι αυτές οι αγάπες οι οποίες είναι ανόητες και αρκετές από αυτές τις αγάπες ανόητες μας έχουν ταλαιπωρήσει όλους μας τα χρόνια. Αλλά είχαν και την, τελικά ήταν πολύ χρήσιμες, γιατί ίσως μας οδήγησαν στις μη ανόητες αγάπες και για να τις ζήσουμε αλλά και να τις εκτιμήσουμε. Άντε ξανά τα ίδια, τα ίδια απ' την αρχή. Τα φέραμα από εδώ, τα φέραμα από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Στο γενικά. Νύχτες τυχώς όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, χαμένοι από χέρι, χαμένοι και οι δυο. Ανοητές αγάπες, ανοητά φιλιά. Λόγια, 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 λόγια ψεύτικα. Λόγια, λόγια ψεύτικα. Τώρα τι να σου πω, τι να μου πεις και εμένα. Έτσι όπως παίξαμε τη δυο ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Στο γενικά. Νύχτες χωρίς σκοπό, καμένοι από χέρι, καμένοι και οι δυο. Ανοητές αγάπες, ανοητά φιλιά. Λόγια, 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 λόγια ψεύτικα. Λόγια, λόγια ψεύτικα. Κωστάκη, όπως ξέρεις, τον τελευταίο καιρό δεν πολύ πίνω, αλλά είναι, μπορείς να μου βάλεις ένα ποτάκι. Κι εγώ θα πω. Θέλει κανένας κάνει ένα ποτάκι, παιδιά. Κι εγώ ένα. Σοβαρά, ποιος. Μπάμπη, τεκίλα. Ό,τι να είναι. Τεκίλιτσα. Τεκίλιτσα. Με πάγο. Να θυμηθούμε τα παλιά. Χρήστο. Χρήστο. Δηλαδή, τι θα πάει αυτή η κατάσταση σήμερα. Γι' αυτό δεν εντάξει, Κωστάκη, ένα και για τον Χρήστο.
Εντάξει, και ένα σαλέπι για το Στάφι. Σαλέπι μόνο ναι, για τον παππού. Ο Τάσος αφιερώνει στην Κατερίνα, ο Κώστας στη Θάλια. Μόνο ραδιοφωνικά μπορούμε να το πάμε. Όνομα σε όνομα. Δεν έτσι θα το πάμε. Ο Αχιλέας στη γυναίκα του Ειρήνη. Θέλω να διαβάσω όμως και ένα tweet πάλι, το οποίο όμως τώρα το έχασα. Δώστε με ένα λεπτό. Το με μεγάλη αλήθεια όμως αυτό το οποίο θα διαβάσει τώρα, Βερονίκη. Πού είναι. Καλά, μέχρι να σου βάλουμε μουσική υπόκριση. Θα κάνει χαλάκι. Ναι, αυτά είναι. Βερνίκη, οι Pixlax παίζουν μουσική μέχρι να βρεις το Twitter. Ωραία, τέλεια. Κανένα άγχος, κανένα άγχος. Γίνεται χαμός απλά και έχει κατέβει πολύ. Αν θέλετε να συνεχίσετε. Okay, εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Αν και το σκέφτομαι λίγο, έχω έναν ενδιασμό, γιατί δεν θέλω να μολύνω αυτή την ατμόσφαιρα με αυτούς. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω. Θέλω να ακούσω λίγο συνοπτικά έτσι, και χωρίς να το προσωποποιήσουμε για την πολιτική σκηνή, την άποψή σας για την Ελλάδα σήμερα. Και για την κοινωνία την Ελλάδα σήμερα, αλλά και για αυτήν την... μπορεί να μην συμφωνήσετε εσείς, αλλά την κατά την άποψή μου ίσως πιο μεγαλύτερη παρακμή που βιώνουμε, πιο την κακώς εννοούμενη πολιτική κωμωδία που ζούμε. Εγώ, Αντώνη, δεν θα συμφωνήσω στο σκέλος ότι βιώνουμε την παρακμή τώρα. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι η κατάληξη μιας πορείας τουλάχιστον 30 χρόνων. Τις συνέπειες βιώνουμε έτσι. Έσκασε το πράγμα. Ναι. Αυτό αισθάνομαι ότι συμβαίνει. Και όταν από ένστικτο κάποιοι άνθρωποι μιλούσαμε σε εποχές που γινόταν όλο αυτό το κρεσέντο ότι αυτό είναι άρρωστο, μας αντιμετώπιζαν ως γραφικούς. Ναι. Ως αυτούς που χαλάνε το πάρτι. Ναι, σωστά ναι, και αυτό. Έτσι, δε. Τι μας ενοχλείτε, έχουμε πάρτι, δεν το βλέπετε. Γιατί μας λέτε ότι το πάρτι είναι ψεύτικο και είναι πλασματικό και θα οδηγήσει κάπου άσχημα, αφού περνάμε καλά τώρα. Αυτή ακριβώς ήταν η φάση. Πραγματικά δεν τολμούσες να πεις κάτι περισσότερο. Σε στραβοκοιτούσαν ως τον μίζερο ξενέρωτο που δεν μπορεί να συμμετέχει στο πάρτι. Κοίταξε, φέρανε το θέμα εκεί που θέλανε, κανονικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποια είναι η δεξιά, ποια είναι η αριστερά, ποιο είναι ο μαύρος, ο κόκκινος, ο πράσινος. Ναι. Δεν ξέρεις ποιο να ψηφίσεις. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Δεν υπάρχει πολιτική, δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική. Έτσι. Δεν υπάρχει παιδεία. Δεν υπάρχει και κοινωνική συνείδηση. Και αυτή είναι η αφετηρία. Δεν υπάρχει ούτε συνείδηση ούτε ασυνείδητο. Είπες κάτι που μου επιτρέπεις να θα... Όχι, δεν διαφωνήσω. Πώς με ξενίζει λίγο η έκφραση φέρανε, κάνανε το τρίτο πρόσωπο. Εμείς δεν είμαστε απ' έξω, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν είμαστε απ' έξω, αλλά επειδή μας δώσαν το τυρί, δεν θέλω να σου πω ότι υπήρχε μια κατάσταση η οποία είναι αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, 100 ξυλιές σε ξένο κόλλο είναι λίγες. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή. Πολύ σωστά. Ναι, οι γιαγιάδες πάντα λένε. Και μία στο υπερβολική. Πάντα λένε, σε εμάς μία είναι πρόβλημα μεγάλο. Ναι, ναι. Έτσι, δεν καταλάβαμε ότι του διπλανού μας το πρόβλημα είναι και δικό μας. Δηλαδή, καπηλευθήκαμε, δηλαδή όχι εμείς, αλλά όχι εγώ δηλαδή προσωπικά, γιατί εγώ την πατρίδα μου την αγαπάω. Δεν χρειάζεται να είμαι χρυσαυγίτης για να αγαπάω την πατρίδα μου. Έτσι. Ναι. Όλοι αγαπάμε την πατρίδα μας. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η διευκρίνηση που κάνεις. Και οφείλουμε να αγαπάμε την πατρίδα μας. Έτσι δεν είναι δηλαδή, πώς να το πω, μπόνους το να αγαπάς την πατρίδα σου. Έτσι δηλαδή. Είναι αυτονόητο. Είναι άλλο να αγαπάς την πατρίδα σου και είναι άλλο να χρησιμοποιείς την υποτιθέμενη αγάπη για την πατρίδα σου ακριβώς, για να δικαιολογήσεις άλλα πράγματα και άλλες συμπεριφορές. Αυτό λέγεται καπηλεία. Αυτή η καπηλεία λοιπόν έγινε στην τέχνη πρώτα απ' όλα. Όταν λέω φέραμε, για να σου το εξηγήσω, φέρανε. Ας πούμε, ο Κίσιγκερ όταν είχε πει ότι για να καταστρέψει την Ελλάδα, καταστρέψει τον πολιτισμό της, είχε δίκιο ο άνθρωπος. Το οποίο ισχύει για οποιαδήποτε χώρα. Αυτός βέβαια είναι Αμερικάνος ήρωας, γιατί αγαπούσε την Αμερική, έτσι. Ναι. Για μας είναι πρόβλημα. Ναι. Για αυτούς είναι ήρωας. Είστε αισιόδοξοι. Βεβαίως. Είμαι αισιόδοξος γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων και πάντα υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει και έρχεται και μια νέα γενιά που. Αισθάνομαι ότι έχει πράγματα να πει. Είναι απλώς καταπιεσμένη και στριμωγμένη στη γωνία και βγάζει κάποιες ακραίες συμπεριφορές, οι οποίες γίνονται σποτάκια. Και ίσως είναι και λίγο και στα χαμένα. Είναι και λίγο στα χαμένα, αλλά μέσα υπάρχει πυρήνας εδώ. Εγώ το αισθάνομαι αυτό, το βλέπω. Οπότε, μέσα από την πίεση και από αυτό το αρνητικό και το τοξικό, είναι βέβαιο, είναι νομοτελειακό ότι θα προκύψουν διαμάντια. Θα μπορούσαμε να πούμε, και δεν ξέρω αν χρησιμοποιήσω καταχρηστικά ή άστοχα τον στίχο σας, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλο αυτό που περιγράφουμε, το άσχημο που λέγαμε πριν, είναι κατά κάποιο τρόπο μια συνουσία μυστική. Εντάξει, βασικά αυτό είναι ένα πολιτικό τραγούδι. Όταν γράφτηκε το τραγούδι, έβλεπε ένα πολιτικό στην τηλεόραση και γράφτηκε για αυτόν, έτσι. Δηλαδή, είναι ένα τραγούδι που εγώ έβλεπα τι γινόταν, οι άλλοι δεν βλέπαν τότε.
Ήταν μια συνωσία μυστική της διαφθοράς. Ήταν μια συνωσία μυστική της διαφθοράς. Αυτό ακριβώς. Μήπως να το συνεχίσουμε, μήπως να το παίξουμε έτσι, γιατί τυχαίνει να είναι. Εγώ θέλω να πω σε αυτό που είπε ο Φίλιππος. Σε αυτό το τομέα δεν είμαι και τόσο πολύ αισιόδοξο. Επειδή έχουν γίνει τα πράγματα με πάρα πολύ κόπο και τρόπο. Έτσι. Είναι αυτή τη στιγμή, κεντυμένο δηλαδή το έγκλημα. Αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος που έχει φωνή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει η φωνή του. Mm. Αυτό γίνεται μόνο όταν άνθρωποι κάνουν πράγματα ατομικά, έτσι. Δηλαδή η εκπομπή που κάνετε, το ραδιόφωνο που γίνεται, να μην είναι όλα στη μένα. Να μην γίνεται όλα στη μένα. Να υπάρχει η προσωπικότητα μέσα σε όλο αυτό. Αυτό τώρα αποφεύγεται. Βλέπεις τα ραδιόφωνα, το 99% είναι playlist. Playlist. Και τι playlist. Δηλαδή κάνουμε meeting να βάλουμε ένα τραγούδι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τώρα είναι. Είναι τρομερά έτσι. Το ραδιόφωνο είναι μεγάλη μας αγάπη και είναι. Λοιπόν, αυτό να υπάρχει δηλαδή η προσωπικότητα του καθενός. Για να δούμε αν θα την παλέψουμε. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο βινίλιο. Είστε συντονισμένοι στο βινίλιο. Είμαστε σε μια μαγική βραδιά με τους Pix Lux Unplugged και. Θα ακούσουμε τώρα ένα δικό μου αγαπημένο τραγούδι και δικό σας, αν μου επιτρέπετε, μία συνουσία μυστική. Κάθε βράδυ ανυποψιαστή περαστική θέλουν μαζί σου, μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου. Μια συνουσία μυστική, μια συνουσία μυστική της διαφθοράς, χωρίς στενή μες στη μιζέρια δεν νιώθεις τίποτα. Πετάς τα ρούχα σου ψηλά, γυμνός μες τη χαρά σου, κρατάς τη λύπη σου μακριά, δεν νιώθεις τίποτα. Μια συνουσία μυστική της διαφθοράς, χωρίς στενή μες στη μιζέρια δεν νιώσεις τίποτα. Πετάς τα ρούχα σου ψηλά, γυμνός μες στη χαρά σου, κρατάς τη λύπη σου μακριά δεν νιώσεις τίποτα. Δεν νιώσεις τίποτα. Τίποτα, δεν νιώθεις τίποτα. Θέλω να πάρω μια πάσα από τους στίχους. Υπήρχε καμία εποχή που δεν νιώθατε τίποτα? Ναι. Ναι, υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει περάσει αυτό? Νομίζω κανένας. Νομίζω κανένας. Απλά καλό είναι να το λέμε, ναι. Γιατί μερικές φορές όταν το περνάμε, νομίζουμε ότι είμαστε οι μόνοι, ότι έχουμε πρόβλημα και ότι είμαστε οι μοναδικοί που το. Όχι, δεν είναι πρόβλημα να ακούνε οι άνθρωποι. είναι ανθρωπιά.
Όπως και την κατάθλιψούλα, ας πούμε, την περνάμε όλοι. Δεν υπάρχει θέμα. Καλά, τη σήμερα ημέρα δεν νομίζω ότι η κατάθλιψη είναι σχεδόν η κανονικότητα. Πρωινό. Η κανονικότητα, ναι, είναι η φάση στην οποία. Επίσης, κάτι που ένα στίχος που για μένα είναι πολύ σημαντικός από αυτό το τραγούδι. Η σιωπή είναι συνενοχή, έτσι. Η σιωπή, ναι, εγώ έχω θέμα με τη σιωπή. Δεν γράφει τώρα κάποια τραγούδια γι' αυτό. Ναι, η σιωπή μας παραμυθιάσανε ότι η σιωπή είναι χρυσός. Ναι, η σιωπή είναι χρυσός σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Σε άλλες δεν είναι καθόλου. Η σιωπή είναι χρυσός όταν τραγουδάνε οι Pix Lux, να σιωπήσεις, να τους απολαύσεις. Μας στέλνουν και μηνύματα. Μην μιλάτε, τραγουδάτε. Λέγατε πολλά μηνύματα. Ναι, αυτό το θέμα με τη σιωπή. Δηλαδή, είδαμε αυτό που είδαμε στην Ελλάδα που δεν υπήρχε σε άλλες χώρες. Έλα, Κωστάκη, μην. Είναι ότι. Βλέπαμε έξω τους ανθρώπους της τέχνης, βλέπαμε τους ανθρώπους που ασχολούνται, ξέρεις, με τους ζωγράφους, τους ποιητές, να έχουν άποψη, να μιλάνε, να κρίνουν, έτσι. Ναι. Εδώ υπήρχε μια μουγκαμάρα. Δεν πρέπει να μιλάς. Και ήταν και άποψη του στήλου ότι εγώ δεν μιλάω, άστους, ας πούμε, και δεν τρέχει τίποτα. Αυτό ήταν η σιωπή, δηλαδή αυτό που λέει το τραγούδι. Ναι. Μας έφερε εδώ που μας έφερε. Τελικά έλεγα πριν ότι δεν είσαι καθόλου αισιόδοξος. Πιστεύεις, και διόρθωσε με κάνω λάθος, ότι τελικά ζούμε ανάμεσά τους και όχι το αντίστροφο. Ναι. Είμαι αισιόδοξος όταν συμβαίνουν όλα αυτά. Πώς είπε το είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος στις σχέσεις. Νομίζω ότι πια οι σχέσεις των ανθρώπων λόγω αυτής της αποξένωσης. Έχουν ενισχυθεί, λες. Ναι. Το βλέπω. Το βλέπω εγώ στα παιδιά. Το βλέπω, βλέπω στον δρόμο. Τα ζευγάρια δηλαδή που ερωτεύονται. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμα το θέμα, ξέρεις, λόγω των κινητών και όλων αυτών. Της τεχνολογίας. Της τεχνολογίας. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι και την τεχνολογία τη βαριούνται κάποια στιγμή. Mm-hmm. Το βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει η βαρεμάρα υπάρχει εκεί. Νομίζω ότι οι σχέσεις υποχρεωτικά και αναγκαστικά θα δυναμώσουν. Και θα γίνουν πιο ισχυρές. Σε αυτό το θέμα συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι θα υπάρξει τέλμα στην υπόθεση τεχνολογία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα ανθρώπινο όν από τη φύση του που είναι φτιαγμένο όπως είναι θα μπορέσει να ζήσει τη ζωή του κατά αυτόν τον τρόπο. Ότι θα γίνει επανάσταση αντίστροφα. Ναι, δηλαδή έτσι κι αλλιώς ο τρόπος ζωής του δυτικού κόσμου είναι απάνθρωπος. Mm. Ήταν μέχρι σήμερα. Αλλά νομίζω με την τεχνολογία πηγαίνει σε ένα άκρο τόσο έντονο που δεν νομίζω θα αντέξει. Θα αντιδράσει ο άνθρωπος. Θα σκάσει κάποιον, θα το σπάσει αυτό το εργαλείο και θα ζήσει, θα βγει έξω να χαρεί τη φύση, τον συνάνθρωπο, τον φίλο του, την κόμενά του και πέλεγοντας. Απλώς για το θέμα της σιωπής ήθελα να προσθέσω κάτι. Τώρα που άκουγα να μιλάτε, ότι παίζει πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο ακροατής. Δεν παίζει μόνο και ο ακροατής, δεν παίζει μόνο αυτός που θέλει να μιλήσει. Γι' αυτό καμιά φορά η σιωπή είναι όντως χρυσός και ας φέρνει αρνητικά αποτελέσματα. Γιατί αν δεν είναι έτοιμα τα αυτιά να ακούσουν και να μιλήσεις, είναι χειρότερο από τη σιωπή. Λες ότι μπορεί να κάνει κακό. Ίσως η σιωπή να είναι πιο κραυγαλαία τελικά σε κάποιες περιπτώσεις και ας είναι μονόδρομος, ας είναι δύσκολο το αποτέλεσμα. Είναι κραυγαλαία, Φίλιππε. Αν βγεις στον δρόμο 50.000 κόσμος και δεν μιλάει κανένας και κάθεται. Αυτό το πράγμα είναι ισχυρό και είναι πάρα πολύ δυνατό. Ή να πας στη Βουλή, να πάνε 500 άτομα και να τους κοιτάνε απλώς χωρίς να μιλάνε. Manfred η σιωπή εκεί είναι πάρα πολύ ισχυρή. Αλλά τώρα που χάθηκε η σιωπή, όπως γράψαμε και στο τελευταίο δίσκο που κάναμε, κανείς δεν έχει τίποτα να πει. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Να μας επαναφέρω λίγο στις αφιερώσεις. Εγώ ελαφρύνω λίγο το κλίμα. Λοιπόν, η Μαρία στο Σωτήρη, ο Νίκος στη Στέλλα, η Θεανός στον Άρβα, ο Γιάννης στη Σοφία, το αδίστακτο μικρό στον Αχιλέα. Χαιρετισμού στον κύριο Φίλιππο. Το αδίστακτο μικρό. Ωραία, θα σου δοντιμάκια. Από το Πάντα στην Γλυκένα. Φαντάζομαι καταλαβαίνουν μεταξύ του. Ο Βασίλης στη Σπυριδούλα και βρήκα και το tweet μετά από αρκετή ώρα. Λοιπόν, γράφει ο κάποιο. Στο σχολείο, αν δεν ήξερε κιθάρα και να τραγουδά Pix Lux, είχε κάποιε ελπίδε να κάνει κάτι με την κοπέλα που σου άρεσε. Αν δεν σου αρέσαν οι ψλάξ όμως, δεν είχες καμία. Ήταν το σίγουρο. Φασισμό. Ξεκινήστε να ασχολείστε με την μουσική που έχετε καθόλου στο μυαλό σα. Φασίσαμε. Ήταν ο φασισμό των πιξελάφιων. Να πάμε στη μουσική. Θέλω να δούμε λίγο και αυτό το βίντεο. Γιατί να με το δούμε. Γιατί έχετε κάνει συγκλονιστικές συνεργασίες με καλλιτέχνες και ονόματα του εξωτερικού και το έχουμε φτιάξει αυτό το βιντεάκι, αν μπορούμε να το δούμε. Το 96, ο Gordon Gano των Violent Femmes δίνει τη φωνή του στο «Δεν σε ξέρει κανείς». Το καλοκαίρι του 99 ηχογραφούν το «Ας την εικόνα να μιλάει» με τους Κορσικανούς «Η Μουβρίνη» και τον Sting. Την ίδια χρονιά μοιράζονται τη σκηνή με τους R.E.M.
Το 2003, ο Eric Burdon των Animals δηλώνει ευτυχής που θα εμφανιστεί στην Ελλάδα μαζί με τους Pix Lux. Στην πόλη των τρελών συνεργάζονται με τους Steve Wynn και Mark Almond που διασκευάζουν το «Πούλαμε» και το «Μοναξιά μου όλα» σε αγγλικό στίχο. Μάρκ Άλμον, βέβαια, από τους Soft Cell, θα μου επιτρέψετε να δηλώσω και την προτίμησή μου στο Steve Wynn, τον αγαπημένο Steve Wynn όλων μας. Πώς νιώσατε δίπλα σε μερικούς από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή ο Eric Burdon, για παράδειγμα, έτσι, ο οποίος είναι τεράστιο, ένα τέτοιο. Ήταν κολλητός του Jimi. Όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή, δηλαδή, καταλάβαμε όλοι τι είναι αυτό το πράγμα, τι δύναμη είναι αυτή, τι είναι αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, είμαστε τυχεροί άνθρωποι. Είστε. Και εμείς είμαστε πολύ τυχεροί άνθρωποι. Ήθελα να το πω πριν. Που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν νιώθω πολύ προνομιούχος που είμαστε έτσι καθισμένοι και σας ακούμε. Αλλά είστε πολύ τυχεροί άνθρωποι. Η ζωή μας έδωσε περισσότερα από ό,τι περιμέναμε. Ναι. Είμαστε τυχεροί άνθρωποι. Πολύ. Είναι σημαντικό όταν το αναγνωρίζετε, βέβαια. Όταν πήγανε το τραγούδι να το ακούσει ο Eric Burdon, είχε ένα ράντζο κάπου Αριζόνα. Στην Αριζόνα, εκεί. Ήταν έτσι μοναχικό το ράντζο. Και πέρασε τον πρώτο courier που πήγε, τον πέρασε για κλέφτη και έβγαλε την καραμπίνα, τον κυνήγησε. Οπότε καθυστέρησαμε κάνα μήνα να τα ακούσει το τραγούδι. Μια που είπες για το μοναχικό, το ράντζο με την μοναξιά, πώς θα πάτε, νιώθετε πολλές φορές μόνοι μέσα σε πολυκοσμία? Γιατί... Δεν μας άρεσε εμάς η μοναξιά, γι' αυτό την ξορκίζουμε μέσα από το τραγούδι, δεν την κάνουμε ηρωίδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι ηρωίδα η μοναξιά. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να είναι με άλλους ανθρώπους. Η επικοινωνία είναι σημαντικό πράγμα. Η μοναχικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική και σοβαρή και χρειάζεται. Αλλά δεν είναι μοναξιά, είναι κάτι άλλο. Υπάρχει ανάγκη στο να είσαι και μόνος σου, αλλά. Ναι. Το περιέγραψε σωστά. Κυρίες και κύριοι, και το έχετε επιλέξει και το έχετε αφιερώσει πολύ σε πολλούς. Pix Lux, μοναξιά μου όλα. Στις άδειες πόλεις που γυρνάς, εικόνες εξοδεύουν, αδύναμος να προσκυνάς αυτούς που σε ληστεύουν. Σαν δαίμονας να κουβάλας κόσμου τους χειμώνες, στα μάτια της να κυνηγάς παλιούς πικρούς κανόνες. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα, μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Ερώτα μου όλα και ερώτα μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Τις νύχτες δίνεσαι μικρός, κάποιον θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες τρέχεις για να προφτάσεις. Μοιάζουν οι δρόμοι με φώτια τα βράδια του θανάτου, έρωτας που θυμίζει πια αρένα στο αγγίγμα του. Πάει μαζί σταθή. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά.
δύσκολα. Πάμε και από το σπίτι παρέα. Ερωτά μου. Ερωτά μου όλα. Και ερωτά μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα. Που είναι όλα πιο δύσκολα. Ρίχτα. Χρήστο, θέλω να σου πω το εξής. Έχουμε πειράξει πολύ σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά μπράβο σου, ρε φίλε. Είναι έκπληξη, έτσι. Το τζαμάρισμα που γίνεται με τον Χρήστο σήμερα είναι πραγματικά μαγικό. Να πούμε και στον κόσμο ότι σήμερα τον γνωρίσαμε πριν από μία ώρα. Όλοι σήμερα τον γνωρίσαμε τον Χρήστο. Νομίζω μόνος του ήρθε. Νομίζω δεν τον φώναξε κανένα. Πού παίζει κανονικά, να το ξέρει για τον κόσμο. Κανονικά το κανονικό σου. Δεν έχει όμως μικρόφωνο. Βοήθησε το. Α, ναι, βεβαίως. Πού παίζει κανονικά, ποιες είναι. Έχω ένα συγκρότημα που παίζουμε jazz, που είναι η Speakeasy Swing Band, mm-hmm. και ένα που γράφουμε τα δικά μας τραγούδια, που είναι η Revanse, έτσι, σε ελληνόφωνα στη χώρα. Μια που είπατε ότι τον πειράξαμε τον Χρήστο σήμερα αρκετά, βρε αλητήρι οι τύποι. Αληθεύει ότι είχατε βάλει φωτιά σε ένα συμμαθητή σας στο σχολείο? Ο Μπάμπης τα κάνει. Είμαι σίγουρος ότι το έχεις κάνει. Να σου πω, θέλω να πω το εξής. Η ιστορία είναι εξής, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Είχατε μια καθηγήτρια που σας φώναζε Ζουλού Ινδιάνους, κάπως έτσι. Ναι, και προκειμένου να της αποδείξετε ότι όντως είστε Ζουλού και Ινδιάνοι, μέσα σε ένα πλαίσιο. Είχαμε κάνει σύσκεψη. Μέσα σε ένα πλαίσιο αστείου, βέβαια, εννοείται. Γιατί θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Ένα πλαίσιο αστείου, αλλά τελικά. Το οποίο ξέφυγε λίγο. Ο συμμαθητής μας ήταν ο Κοκορόγιανης, έτσι λέγονταν. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι. Και του είπαμε, του λέω, ρε μαλάκα, θα κάνεις ότι καίγεσαι, δεν κάνεις ότι θα βάλουμε φωτιά, αλλά εσύ θα φωνάζεις. Τάχα, ναι. Ότι και καλά καίγεται. Ότι και καλά καίγεται. Αλλά είχε πάρει όντως φωτιά στα πόδια. Και και εγώ ήταν πραγματικά, και εμείς χορεύαμε γύρω και λέγαμε, τι ηθοποιάρα είναι. Είναι εντάξει ο Ιωάννης. Μια χαρά, μια χαρά. Τον έχετε δει καθόλου? Ναι, λίγο τα παπουτσάκια του λίγο κάνει, το προλάβαμε. Γιάννη, τα πράγματα τελικά είναι έτσι όπως τα λένε ή μας λένε ψέματα? Να στείλει μήνυμα. Να στείλει μήνυμα, αν παρακολουθεί την εκπομπή. Παρεμπιπτόντως, έστειλε μήνυμα ο Βασίλης, ο οποίος παίζει στο βίντεο κλιπ σας στα Χρυσόψαρα που γυρίστηκε στην Οξφόρδη. Τι στείλει φοβερό. Αλλά θέλω να έχεις το νου σου για ένα μήνυμα από τον Γιάννη. Τον Κοκορόγιανη. Λίγο καψαλισμένο θέλετε τώρα, αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά. Ο Κώστας ρωτάει, αυτή απέναντι από το Χρήστο, ποιοι είναι? Ναι, αυτό λέγαμε κι εμείς πριν. Ο αδερφός μου είναι μάλλον αυτός. Ο αδερφός μου είναι μάλλον αυτός ο Κώστας. Ναι. Είχαμε κάνει και βίντεο κλιπ. Παλιά, εντάξει, κάναμε πλάκες μεγάλες. Δηλαδή, είχαμε γυρίσει το Χάθηκε Σαλίτη, ένα τραγούδι, το είχαμε γυρίσει εμείς βίντεο κλιπ. Και είχαμε βάλει, έτσι για να γίνει λίγο ντόρος, ότι είναι ένα αγγλικό όνομα. Πώς τον λέγαμε αυτό σκηνοθέτη, Τζον? Δεν θυμάμαι καθόλου. Τζον Γουίλσον, ξέρω εγώ. Αυτές ήταν, ναι. Και το πάμε το βίντεο κλιπ, ας πούμε, στην εταιρεία και όλοι θέλανε αυτό τον σκηνοθέτη. Ναι. Δεν υπήρχε. Του Μάνου ήταν αυτές οι ιδέες. Μου λένε, συγγνώμη, μου λένε ότι ο Γιάννης έστειλε τελικά μήνυμα και θα μας πει αν τα πράγματα είναι έτσι. Γιάννη, είναι έτσι τα πράγματα? Καλησπέρα. Ο άνθρωπος επέζησε από τη φωτιά. Εγώ τον Πάπη, επειδή είναι πόλεμος, τον κολπέμπω συνέχεια. Πάπης πρέπει να έχει να με δει. Πολλά χρόνια, πολλά. Επέζησε από τη φωτιά, αλλά με τη φωϊφωνή πάνω πρέπει να επηρεάστηκε από εκείνο το αστείο. Γιάννη, δεν σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια, με ακούτε τώρα? Τώρα καλύτερα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπάμπης εκείνη την ημέρα μαζί με κάποιους πολίτες είχαν έτοιμο να με τέσσερα σένα. Δεν σαν τα ακούσα. Συγγνώμη, Χρυσία. Αυτό είναι.
του βόλεϊ. Του βόλεϊ, λέει. Ναι, χαμήλωσε λίγο την τηλεόραση. Να... Χαμήλωσε λίγο την τηλεόραση για να σας ακούμε. Σε δημοσίως πρώτη φορά χορτώ. Το χορώ τον Ζούλκι. Χαμήλωσε την τηλεόραση για να σε ξαναδέσει. Ιωάννη, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή σύνδεση, εγώ θέλω να σου πω ότι χαιρόμαστε πολύ που είσαι καλά καταρχήν, που επέζησες από όλο αυτό. Και θα ήθελα πολύ να είχαμε καλό ήχο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να βγαίνει ο συμμαθητής σου και να λέει «Με δέσανε σε ένα δέντρο». Ένα στήλο. Με δέσανε σε ένα στήλο. Έχετε να βρεθείτε πόσο καιρό με τα παιδιά? Πολλά. 30. Έχω ξεκοθήσει συναυλίες. Άρα δεν πήγε στα Καμαρίνια, σου λέει με κάποιον. Ναι, σου λέει γιατί να πάω. Από μακριά, αν και γνωρίζεστε από μακριά. Από μακριά. Ήταν όμορφα τα σχολικά σας χρόνια? Ήταν όμορφα. Ήταν. Ο Μπάμπης ήταν πιο αδύνατο τώρα. Ναι, ναι. Έπαιζε μπάσκετ. Μπάσκετ. Καλός, καλός. Ναι, έπαιζε να παίξουμε ένα μπάσκετάκι. Ναι. Θα μπουκαλευόμαστε. Σε μπουκαλευόμασταν, λέει. Ότι μπορούμε. Σε μπουκαλευόμασταν. Δυστυχώς, Ιωάννη μου, δεν έχουμε καλή. Δυστυχώς, θα θέλαμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σου. Θα πρέπει να σε αφήσω, γιατί δεν ακούγεται καλά ο ήχος. Δυστυχώς, φίλε μου. Σοφία, χαμήλωσε λίγο ένα πράγμα. Ποιο, τη Σοφία? Σοφία, χαμήλωσε λίγο την τηλεόραση, αν έχεις την καλοσύνη. Ναι. Άχτη είχα το μάτι. Ναι. Γιατί στις γιορτές στο σχολείο. Τραγούδαγε, μας έπαιρνε και στο κύριο Σποκάς. Μπάμπη, τι λέει, κάτι σου είχε άχτη, προσπαθείς να καταλάβεις. Στις γιορτές όταν τραγουδούσες. Στις γιορτές τραγουδούσες. Τραγούδαγε και του παίρνει τις κοπέλες. Και σήμερα το ίδιο κάνει, δεν έχει αλλάξει. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα από τότε. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Χάρηκα που σε είδα, ρε φίλε, πολλά χρόνια, να είσαι καλά. Θα είστε καλά. Και εσύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό βράδυ. Κρίμα που δεν είχαμε καλή σύνδεση. Να είσαι καλά, φίλε. Κρίμα, θα ήταν ωραία. Εντάξει, είμαστε και οι τρεις με κόρες πλέον. Αυτό λέγαμε πριν, Μπάμπη. Έξυπνοι άνθρωποι. Έξυπνοι άνθρωποι, ναι. Μου έχει στείλει ένας φίλος ένα ωραίο μπλουζάκι που γράφει «Δεν σκοτώνουν τα όπλα τους ανθρώπους. Οι μπαμπάδες με όμορφες κόρες σκοτώνουν τους ανθρώπους». Και σκεφτόμουν, εγώ είμαι σάχλας τελείως, το ομολογώ. Είμαι ένας χαζός άνθρωπος. Σάχλας, το χαζό μπαμπάς. Είναι πολύ μικρή λέξη για να περιγράψει την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Αλλά σας συνέβη και εσάς, νιώσατε ότι. Και είμαι σίγουρος ότι ήμασταν και λίγο όλοι άνθρωποι, για τον εαυτό μου είμαι σίγουρος, που λίγο είχε ένα. Όταν, πριν αποκτήσω την κορούλα μου, άκουγα για τα παιδιά και έλεγα από μέσα μου: «Όχι, μωρέ, αφήστε μας τώρα με τα παιδιά σας. Δηλαδή, φτάνει, δεν μπορώ άλλο». Ναι, δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει. Δεν εξηγείται. Νιώσατε τέλος πάντων ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η διαδρομή, ακόμα και τα ίδια τα τραγούδια, όλα αυτό το έγινε τελικά για αυτό το πλάσμα? Ναι, βέβαια. Είναι λίγο βαρύ να το χρεώσουμε όλο αυτό στο. Ναι. Στις κόρες μας. Ναι, σου είπα, εγώ είμαι πολύ σαφής. Σε προειδοποιήσω. Θα σου μιλήσω μετά την εκπομπή, για να σου πω. Ποιο τραγούδι θα θέλατε να χαρίσετε εσείς από αυτά που έχουμε σήμερα στα κόρια? Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ αφιερώσεις. Για παιδιά. Ένα παιδί που περπατάει με τα χέρια. Ένα παιδί. Πάμε στο ένα παιδί. Μισό λεπτό, παιδιά, πριν ξεκινήσετε. Να πούμε μερικές αφιερώσεις. Η Αθανασία στον αδερφό του Σοκράτη. Ο Φώτης στη Ραφαέλα. Ο Μάριος στην Ελένη. Ο Κώστας αφιερώνει στο κουρκουμπίνι του. Πολύ ωραία. Αυτά μ' αρέσουν. Από Νέο Ηράκλειο αφιερώνει στη Θοδώρα. Ο Γιώργος στην Αποστολία. Forever Pix Lux. Η Μαρία Πάοκ στον Βαλάντι από Χαλκιδική. Μάλιστα. Και πολλές άλλες είναι ατελείωτες. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο βινίλιο. Είμαστε ζωντανά στον αέρα. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ακουστικά, unplugged και ζωντανά τους Pix Lux, και αυτή τη στιγμή θα ακούσουμε το «Ένα παιδί που περπατάει με τα χέρια». Σε το πιο λευκό χρώμα της σκέψης μου, ένα παιδί που περπατάει με τα χέρια, μια γυναίκα που τον όνειρό της σκότωσε και πριν το μάθουν όλοι το στείλε στα αστέρια. Είσαι το πιο λευκό χρώμα της σκέψης μου, ένα τραγούδι που πάντα τρόμαζα να γράψω, η μυρωδιά μιας ξεχασμένης θάλασσας.
που βρέχει μόνο αυτά που ήθελα να κάψω. Αν θέλεις να με βρεις, να παίζεις, να νιώθεις, να ζεις. Αν πάλι δεν μπορείς, μη φύγεις, μη χαθείς. Κι αν η σιωπή που τριγυρνάει την ομορφιά σου, στο τέλος δέσει την οργή σου με βροχή και γίνει στίχος που ξεχνάει το όνομά σου και έρχεται πάλι όταν έρχεσαι και εσύ. Θα είσαι πάντα το λευκό χρώμα απ' τις σκέψεις μου, ένα παιδί που περπατάει με τα χέρια, μια γυναίκα που το όνειρό της σκότωσε και πριν το μάθουν όλοι το στείλε στα αστέρια. Αν θέλεις να με βρεις, να παίζεις, να νιώθεις, να ζεις. Αν πάλι δεν μπορείς, μη φύγεις, μη χαθείς. Μη φύγεις, μη χαθείς. Όπως όλα έτσι και αυτό, τι όμορφο τραγούδι. Αυτό θα ήθελα εγώ να το χαρίσω στην κόρη μου, και αυτή δεν μας παρακολουθεί φυσικά. Εννοείται ακόμα. Αλλά μια μέρα κάτι μου λέει ότι θα τη δει αυτή την εκπομπή, οπότε θα ήθελα να τη το χαρίσω με όλη μου την αγάπη. Να τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είναι τώρα στα 2.30. Σταματήστε με, γιατί ήπια και λίγο τεκίλα. Μπορεί να μιλάω. Μπορεί να μιλάω για την υπόλοιπη εκπομπή μόνο. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά ο Γιάννης ο Σερβετάς έχει βρεθεί σε άλλο μαγαζί κάπου μέσα στην πόλη. Είναι κάπου εκεί. Φαγάδικο. Η απόλυτη καταξίωση. Δηλαδή. Το βινίλιο στο πατσατζίδικο. Αυτό είναι. Αυτά είναι. Τρώμε τους λαμά και βλέπουμε το βινίλιο. Παίρνω γιατί θα έρθω από εκεί. Τι θέλετε να σας φέρω? Ακούω παραγγελίες. Κοίταξε, αν συνεχίσουμε έτσι. Αν συνεχίσουμε έτσι πέρα από την πλάκα, φέρε τα πάντα. Πολύ μπούκοβο ψιλοκομμένο για μένα. Έγινε, έφτασε. Φιλιά, συνεχίστε έτσι δυνατά. Φιλιά, η εκπομπή παίρνει μια τροπή που δεν την περίμενα. Διάσταση. Οφείλω να ομολογήσω. Πρέπει να πάμε σε κάτι το οποίο ονομάζεται διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Συμβαίνουν. Έχουμε ακούσει και άλλα πράγματα κακά. Πρέπει να έχετε ακούσει. Αλλά θα αφήσω μια φίλη όλων μας, την Τζόρτζια, την οποία κάτι μου λέει ότι όλοι αγαπάμε. Και η οποία μπήκε στη διαδικασία να ερμηνεύσει με πολύ όμορφο τρόπο τη φωτιά, αν δεν κάνω λάθος. Ένα τραγούδι που μάλλον γράψατε για τον Ιωάννη, το συμμαθητή σας. Μπάμπης, γι' αυτό το γράψατε. Ήταν από τις ενοχές που οδηγήθηκα μέσα αυτό το τραγούδι. Και κάπως έτσι με αυτό το βίντεο θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με ακόμα περισσότερα τραγούδια ζωντανά και ακουστικά εδώ στο βινίλιο, με τις δικές σας αφιερώσεις, και θα βρούμε και τις φωτογραφίες που μας έχετε στείλει από σε τι φάση βρίσκεστε αυτή τη στιγμή που παρακολουθείτε την εκπομπή. Μείνετε μαζί μας. Γεια σας, παιδιά. Πολλά τα χρόνια που γνωριζόμαστε, πολλά τραγούδια, πολλά παιδιά κάναμε, αγόρια, κορίτσια. Και μάλλον δεν θα τα αλλάζαμε με τίποτα, αλλά τι μένει μετά από όλα αυτά? Μάλλον μένει η αγάπη, τι λέτε κι εσείς. Η αγάπη που νιώθω για σένα είναι φωτιά. Φοβάμαι μήπως καώ όπως παλιά, τότε που έγειρα πιο πέρα, χωρίς ψυχή, χωρίς αέρα, μακριά. Yeah.
για μένα μαύρη σκιά. Φοβάμαι μήπως μέσα μου μπει και γίνει φωτιά. Κι εγώ που ζω σαν καταιγίδα χωρίς λιμάνι και ελπίδα μακριά. Ένα τραγούδι από τα παλιά θα παίξω τώρα, από τους ζώρικους καιρούς, του 1991, το «Θα φύγεις» που μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα συμμετάσχει σε εκείνο εκεί το δίσκο. Για τον Μπάμπη και τον Φίλιππο. Επειδή μιλήσαμε πολύ για την σιωπή νωρίτερα, είπα να ξεκινήσω αυτό το δεύτερο μέρος με αυτή την καταπληκτική ζωντανή ηχογράφηση από το 81-82, από την εμφάνιση των Simon & Garfunkel στο Central Park, που μέχρι τότε είχε τη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου αυτή η συναυλία. Ρεκόρ. Ρεκόρ περίπου, νομίζω, 700.000 κόσμου. Με το Sound of Silence, βέβαια, τον ήχο της σιωπής, που άλλοτε είναι κοφαντικός, όπως λέγαμε νωρίτερα, άλλοτε είναι συνενοχή. Και επιστρέψαμε ζωντανά στο βινήλιο, εκπέμπουμε ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε εισπράξει
το καταπληκτικό σας feedback, για να μιλήσουμε και λίγο τα σωστά τα ελληνικά. Μάλλον πρέπει να απολαμβάνετε την εκπομπή με τον ίδιο τρόπο που την απολαμβάνουμε όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ μέσα, και είναι από αυτές τις εκπομπές που δεν θέλουμε ποτέ να τελειώσουν, και μια τηλεόραση που θυμίζει περισσότερο ραδιόφωνο, πειρατικό ραδιόφωνο, παρά τηλεόραση. Και έχουμε και τις φωτογραφίες σας. Πάρα πολλές φωτογραφίες. Να με συγχωρέσετε, έχω βρει μερικές, ήταν αδύνατο. Κοίταξε, εγώ θα δυναμώσω το τραγούδι που ακούμε. Ωραία. Και θα πάμε, στον υπολογιστή να κάνεις ένα slide show. Α, βεβαίως, ένα λεπτάκι. Γιατί κάπως έτσι παρακολουθούν οι τηλεθεατές την εκπομπή αυτή τη στιγμή. People hearing without listening, people writing songs that voices never shared, no one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms that I might reach you. Αυτός πλήρωσε κάτι παραπάνω, γι' αυτό το δείξαμε δύο φορές. Έτσι, πολύ εύστοχα παρατήρησε ότι ο τίτλος του slide show είναι αλκοόλ και κατοικίδιο. Ναι, γενικότερα, μάλλον τα πίνει όλη η Ελλάδα σήμερα. Εγώ έχω ξεκινήσει το ποτό ξανά. Τσιγάρα. Ότι έχω ανάψει ένα τσιγάρο μετά από πολλά χρόνια. Θα μας κάτι λέει για τους πισλάκους. Θα μας καταστρέψει. Ναι, πρόβλημα. Δεν μου λέτε, αν και δεν το έχουμε στη λίστα, δεν ξέρω αν σας συνειδιάσω, αν υπάρχει πρόβλημα, το λέτε, αλλά. Μια που το είπε ο φίλος αυτό το γέλιο το κρεμασμένο από τον μπαλκόνι, λέτε, το λέμε. Να το θυμηθούμε. Μπορούμε να το θυμηθούμε και ζωντανά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, δεν κάνα πρόβλημα. Οι Simon & Garfunkel καλύπτουν λίγο την. Τι ωραίο τραγούδι. Ναι. And the signs and the words of the prophets are written on the subway wall. Αφιερώσει έτσι στο κενό τώρα. Ναι, για πες λίγο τις αφιερώσεις. Λοιπόν, το μικρό πόνι αφιερώνει στο λιονταράκι της με τρελή αγάπη. Τρελαίνομαι. Η Βαλάντα στον Αλέξανδρο, ο Βαγγελής στη Χριστίνα και η Κατερίνα Γκά, πήρε ένα μήνυμα στο κινητό, αφιερώνει στον πιο υπέροχο άντρα στον κόσμο. Η Κατερίνα Γκά. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Οκ, καταλάβαμε. Για πάμε. Για πάμε. Μπορεί και να μην το θυμηθώ. Καλά, ας πούμε κανένα άλλο τραγούδι. Προπού του πάμε σε κανένα άλλο τραγούδι, δεν μπορώ, θα σκάσω εάν δεν σας ρωτήσω για όλη αυτή την πλάκα και το χαβαλέ που γίνεται με τη διάλυση, την επανασύνδεση, την τελευταία συνεργασία των Big Slacks που υπάρχει και συγκρότημα που λέγεται έτσι. Ναι. Υπάρχει συγκρότημα, όντως. Που λέγεται η τελευταία συνεργασία των Big Slacks. Α, δεν το ξέραμε αυτό. Αλήθεια, δεν μαζί μα. Ούτε εγώ το ήξερα. Ένα μικρό συγκρότημα από την Αθήνα, δεν θυμάμαι ακριβώ, που βγάλε ένα demo και το συγκρότημα λέγεται Γεια σα, είμαστε η τελευταία συνεργασία των Big Slacks. Να σα πω λίγο κάτι. Θα διαμαρτυρηθώ. Τι σα έπιασε τώρα να την τελειώσετε την ιστορία που λέγεται. Το 2004, λε. Τι σα έπιασε τώρα. Το καταλαβαίνω από τη μία, αλλά. Μήπως μπορούμε να το ακυρώσουμε και να προσποιηθούμε ότι δεν συνέβη ποτέ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μπορούμε να, σε μια ομαδική ψευδέστηση μπορούμε να ζήσουμε όλοι. Όχι, να το κάνουμε πραγματικότητα. Δεν βρίσκω το λόγο, παιδιά. Δηλαδή, γιατί να μην γράψετε και άλλη μουσική παρέα. Εμείς βγάλαμε δίσκο το 2018 πάλι. Κοίτα, γιατί να μην συνεχίζετε. Το 2004 έπρεπε να η μπάντα να σταματήσει. Ήταν. Αποδεικνύεται. Γιατί έπρεπε από την πράξη, γιατί δεν αισθανόμαστε. Είχε κορεσμό. Ωραία, καλά, δεν παίρνουν καλά, αλλά το σταματήσουμε. Okay, εσύ, ναι, το σημαντικό είναι αυτό που είπες, δεν παίρνουσαμε εμείς καλά. Αυτό. Είχαμε βαρεθεί, ήμασταν συνέχεια στον δρόμο. Ήταν λίγο συνήθεια η φάση και έχω γράψει και τραγούδι για τη συνήθεια που είναι προβληματική. Είναι γαμημένη συνήθεια, όπως ξέρουμε όλοι. Είναι. Αυτό. Δηλαδή είχαμε. Και θέλαμε από αγάπη για αυτό το όνομα, για αυτό το συγκρότημα. Να το σταματήσουμε ψηλά. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι σχεδόν κανείς δεν το έχει κάνει αυτό, φίλε. Όχι, όχι, το έχουν κάνει, εντάξει. Είναι δύσκολο όμως. Είναι σοφό από τη μία πλευρά. Ναι. Είναι σοφό, αλλά το σημαντικότερο νιώθω είναι ότι ήταν η ανάγκη σας αυτή. Δηλαδή αυτό σας βγήκε, αυτό ήταν κάνατε. Ανάγκη μας και η ουσία της ιστορίας και αποδεικνύεται και τώρα είναι ότι
Εμείς παραμέναμε με έναν τρόπο δεμένοι ως μέλη μπάντας. Δηλαδή, συνεντεύξεις μιλούσαμε στον πληθυντικό. Ναι. Δεν λέγαμε σκέφτομαι αυτό, λέγαμε σκεφτόμαστε. Δεν μπορείς να το βγάλεις από το DNA σου. Ναι. Και είμαστε πάντα υπέρ της ομάδας. Έπρεπε να γίνει αυτό. Το καταλαβαίνουμε γιατί και εμείς. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και εμείς από τη δικιά μας πλευρά. Στον Έλληνα είναι λίγο περίεργο αυτό, ξέρεις. Κάναμε την προσωπική μας πορεία, εξακολουθούμε να κάνουμε προσωπικά πράγματα. Αλλά κάνοντας αυτό το κύκλο, είδαμε ότι τώρα. Μας αρέσει πάλι να ξαναείμαστε μαζί. Γι' αυτό θα ξαναπαίξουμε το καλοκαίρι, θα ξανακάνουμε συναυλίες, βγάλαμε δίσκο, κάνουμε. Πώς διατηρήσατε αλήθεια τις ισορροπίες της σχέσης σας? Γιατί τώρα, αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια, περνάμε όλοι με τις παρέες μας και με τους ανθρώπους που είμαστε τόσο. Δεν είχαμε βασικά, Άντωνη. Δεν είχαμε στον πυρήνα των προβλημάτων που μπορεί να υπάρξουν στις σχέσεις των ανθρώπων. Εμείς δεν είχαμε προβλήματα. Στα βασικά θέματα. Για μας υπήρξε κορεσμός. Δηλαδή, έβλεπα τον Μπάμπη περισσότερο από ό,τι έβλεπα οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο τα τελευταία 30 χρόνια. Και κάποια στιγμή υπήρξε κορεσμός. Και κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, γιατί και στις προσωπικές πορείες έδειξε η πορεία μας ότι υπήρχαν λόγοι που συνέβη αυτό καλλιτεχνικά. Τώρα το ανέκδοτο αυτό είναι. Εντάξει, αυτό. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Εμείς το πήραμε στην πλάκα έτσι. Νομίζω ότι και εσείς πρέπει να το χαίρεστε. Ναι, αλλά ουσιαστικά εμείς δεν είχαμε πει ποτέ ότι σταματάμε και ξανασταματάμε. Είπαμε δύο φορές ότι σταματάμε, δύο φορές σταματήσαμε. Αλλά ήταν ωραία πλάκα αυτή. Εμείς δεν μας είχε πει. Είναι ωραία πλάκα. Όταν η πλάκα είναι ωραία και γίνεται με πολύ αγάπη, γιατί γίνεται με πολύ αγάπη. Είναι μια ωραία πλάκα και δεν πρέπει. Αυτό που δεν ήταν βέβαια σε καμία περίπτωση πλάκα, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να το δούμε. Αν και κανένα βίντεο δεν μπορεί, αλλά παρόλα αυτά δεν γίνεται να κάνουμε αυτή την εκπομπή, δεν γίνεται να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Φίλος. Και να αφήσουμε τον. Που είναι εδώ δηλαδή έτσι κι αλλιώς, τον Μάνο απ' έξω. Οπότε για να το δούμε λίγο αυτό το βίντεο. Γιατί ο Μάνος ήταν πάντα πολύ καλός αυτό. Να ενώνει τους ανθρώπους. Ας αφήσουμε όμως αυτό να τα πούμε. Εσύ εκεί και ως του κόσμου τον παράλληλο βάρεις χειμώνες και το κλίμα κατάλληλο. Εσύ εκεί και ως του κόσμου το υπόγειο να σε γυρίσει. Ποτέ με πιστέψετε τα ποτέ των μεθυσμένων και τα πάντα των ερωτευμένων, ακόμα και αν τα ακούσετε για δεύτερη φορά. Το έρωτα σου διαταγή και τελεσίγραφο και εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου εσύ. Το έρωτα σου διαταγή και τελεσίγραφο. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο. Εσύ εκεί. Εσύ εκεί. Εσύ εκεί. Έχω υποψιάζομαι, έχω και. Υπάρχει και εμπειρία, μπορώ να φανταστώ. Πώς την βιώσατε αυτή την απώλεια? Πώς το βιώσατε όλο αυτό? Καταρχήν θα σου πω πώς έγινε η πρώτη φορά. Η πρώτη φορά έχει πάντα πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Εμείς είχαμε γράψει ένα τραγούδι τότε. Ένα τελείως αντιεμπορικό τραγούδι, γιατί δεν καταλαβαίναμε καν ότι έπρεπε να πάμε εμπορικό τραγούδι στις εταιρείες. Και επειδή ήμασταν ψημένοι, θα μας διώξουν όλοι. Είχαμε γράψει ένα πεθαίνω ξανά, πώς λιγότερο αυτό. Πεθαίνω ξανά. Το πεθαίνω ξανά, ένα τρομερό τραγούδι στο πρώτο δίσκο που δεν το ξαναπαίξαμε ποτέ. Δηλαδή ήταν η δουλειά του μόνο αυτή. Και είχαμε γυρίσει όλες τις εταιρείες. Όταν γνωρίσαμε τον Μάνο, η σχέση ήταν καρμική. Δηλαδή νιώσαμε σαν να είναι ένας τύπος που τον ξέραμε. Είχαμε κοινά ακούσματα. Ακούγε και αυτός πάρα πολύ μουσική. Και γίναμε από την πρώτη στιγμή φίλοι. Μετά ήταν σαν συγγενείς πια. Έτσι, δεν ήταν. Ο Μάνος είναι πάρα πολύ σημαντικός σε αυτή την πάντα. Αυτό δηλαδή που έκανε ο Μάνος, νομίζω δεν μπορεί να το κάνει κανένας πια σε εμάς. Ήταν αυτό που είπε ο Φίλιππος προηγουμένως, ότι ο Μάνος μπορεί να ενώνει τους ανθρώπους. Το είπε και ο Βασίλης ο Καράς. Το ίδιο ακριβώς μπορεί, πράγμα. Μπορεί δηλαδή να έχεις πρόβλημα, να έχω εγώ πρόβλημα με το Στάθη. Και να βρισκόμασταν οι τρεις μας στοιχεία σε ένα καφέ και να φεύγαμε αγκαλιασμένοι. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι γιατί δεν είχε, δεν έβαζε, πάλευε πάρα πολύ ο Μάνος με το εγώ του. Κάτι που οι περισσότεροι από εμάς δεν το κάνουμε. Το έβαζε πίσω όσο μπορούσε. Και έβγαινε μπροστά η καλή θέληση, η αγάπη για τους ανθρώπους και να μπορούν οι άνθρωποι να είναι καλά μεταξύ τους και να γίνονται ωραίες συνεργασίες καλλιτεχνικά. Και σε αυτή τη γεροντολάγνα χώρα που ζούμε, αγαπούσε τους νέους ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι η τελευταία παραγωγή που έκανε ο Μάνος για νέο άνθρωπο ήταν ο Γιάννης Χαρούλης. Δηλαδή ο Μάνος ανακάλυψε το Γιάννη. Έτσι, που δεν το είχε καταλάβει κανένας μας τότε. Ναι. Έτσι. Και πολλούς άλλους. Το Φάμελο. Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Έκανε τον πρώτο Μπασχαλίδη, τον Μίλτο. Σε πολύ κόσμο που ο κόσμος, που, σε πολλούς καλλιτέχνες που ο κόσμος τώρα τους ξέρει, ευτυχώς, ο Μάνος είχε δει πράγματα σε αυτούς και είχε βάλει το κεφάλι του μπροστά για να κάνουν δίσκο. Και είχε αυτό που, ήταν, που έχουν οι μεγάλοι παραγωγοί. Δεν βάζει το δικό του μέσα στο δικό σου. Σε βοηθάει να βγάζει το δικό σου. Νιώθει το δικό σου και κάνει ό,τι μπορεί για να το αναδείξει σήμερα. Στην καλύτερη του μορφή. Ναι. Αυτό που δεν βλέπω σήμερα. Και αυτό που το είχαν οι μεγάλοι παραγωγοί. Ναι. Οι παλιοί που βγάζανε από τον Αντώνη τον Αντώνη. Ναι, ναι. Τον καλύτερο. Τον καλύτερο. Ναι. Και αυτόν που ακόμα δεν ήξερε ότι υπάρχει. Ναι. Αυτό, ναι. Αυτό ήταν ναι, μοναδικό σου. Ποιο τραγούδι λέτε να του χαρίσουμε? Όλα. Όλα, όλα αυτό. Θα του χαρίσουμε ένα τραγούδι που τον αφορά. Είναι μια ιστορία αγάπης δικιά του στο Άμστερνταμ, γιατί εμείς πηγαίναμε στο Άμστερνταμ γιατί έχει ωραία καφέ. Ξέρουμε, ναι, έχει πολύ ωραία καφέ το Άμστερνταμ. Και μας άρεσαν. Ναι. Ένα τραγούδι για μια αποτυχημένη αγάπη. Τυφλή στεναγμή, βαμμένη στα γκρι. Με κοιτάνε χωρίς να ρωτήσουν, πετάνε σκοινί. Και πιο μακριά σου
με πάνε. Κάτι με σπίγει, θα με λιώσει, θα ρω. Όμως μωρό μου, πρέπει να φύγω. Πόρνης χορός. Μόνο αξίζει κι λίγο, κι λίγο, κι λίγο, κι λίγο. Τι ωραία. Νομίζω ότι η Pixlax, όπως και κάθε άνθρωπος από αυτούς που αγαπάω που κάνουν τραγούδια και τους αγαπώ, και ο Φίλιππας πιστεύω το ίδιο, δεν είναι οι επιτυχίες τα τραγούδια που τους κάνουν να περνάνε στις καρδιές. Είναι τα δεύτερα τραγούδια, ναι, και αυτά τα τραγούδια που γεμίζουν τους δίσκους που σήμερα οι δισκογραφικές εταιρείες θεωρούν. Δεν ασχολούνται καν με αυτά. Δεν ασχολούνται καν. Δεν υπάρχουν. Δεν έχουν καταλάβει το αυτονόητο. Το αυτονόητο είναι ότι είναι αυτά τα τραγούδια που μένουν στο τέλος και που είναι η δεύτερη ακρόαση και η τρίτη και που κάποια στιγμή στη ζωή σου μιλάνε για κάτι, όπως μας μίλησαν και εμάς που τα γράψαμε. Ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν και αυτό, και εμείς ήμασταν τυχεροί γιατί πολλά τραγούδια μας, ναι, τέτοια είναι που μας ζητάνε περισσότερο κόσμος, ας πούμε, από το Μοναξιά μου όλα. Ναι. Εγώ νομίζω τώρα, μια που μιλάμε και δεν μας ακούει κανείς, ότι πρέπει να κάνουμε μια παράσταση τέτοια. Μόνο με B-sides, με ναι, τραγούδια, ναι, που δεν είναι πια B-sides σε εμάς. Ναι. Πλέον δεν είναι B-sides. Αλλά είναι αυτό που λες ρε Καμώτο, ότι okay, έχουμε παραδοθεί, έχουμε συμβαστεί, και δεν πρέπει. Δεν έχουμε συμβαστεί, αλλά τα πάντα πλέον καθορίζονται από τις πωλήσεις, από το χρήμα. Τα πάντα. Δεν θα μπορούσαν σε κάποια πράγματα, όπως είναι η μουσική, να βάλουν ένα φρένο, Γαμώτο, και να πούνε, okay, εδώ δεν θα υπηρετούμε. Πρέπει να την αγαπάς. Ναι, μα δεν θα έπρεπε οι άνθρωποι που εμπλέκονται με αυτή την ιστορία να είναι αυτοί. Δηλαδή να πούνε, okay, θα έχουμε και αυτό το κομμάτι, θα έχουμε και αυτή την πλευρά. Θα κοιτάμε και τις πωλήσεις, θα κοιτάμε και το χρήμα, καμία αντίρρηση, okay. Αλλά θα κρατήσουμε μια ισορροπία με την αγάπη για αυτή την ιστορία που λέγεται μουσική. Γιατί αυτό που γίνεται σήμερα είναι. Πρέπει να αγαπάς τη μουσική. Είναι απίστευτο. Πάλι γυρνάμε στο Μάνο. Έχουν χαθεί πάντως οι άνθρωποι σαν το Μάνο που λέγαμε πριν. Αυτό που λέγαμε πριν, ακριβώς. Έχουν χαθεί. Μάνο σήμερα είναι λογιστής. Ναι. Έχουν χαθεί οι άνθρωποι αυτοί που ήταν εραστές της μουσικής. Εμείς όταν μπαίναμε στην EMI επί Τσιρικάδες, τότε που δούλευε ο Μάνος. Παντού. Αυτό. Όλα σήμερα μπαίνει στη δισκογραφική και δεν ακούς τίποτα. Έτσι, ναι, και εμείς από την πλευρά μας ως ραδιοφωνική παραγωγή τότε συχνάζαμε κυριολεκτικά, περνούσαμε ώρες στα δισκάδικα ακούγοντας δίσκους που δεν τους ξέρουμε. Δηλαδή πηγαίναμε και. Με το εξώφυλλο, βλέπεις. Ναι, εξώφυλλο και... Αυτό που λες, Μπάμπη, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, έβλεπες το εξώφυλλο και έτσι αγόραζε. Κάτι σου έκανε το εξώφυλλο και έλεγες, αυτό θέλω να το ακούσω. Έλεγες στον φίλο, στον Μιχάλη που είχε το δισκάδικο. Ο Μιχάλης, μου ήρθε ένα. Ο Billboard, να είναι καλά, όπου και αν είναι. Όλοι είχαμε ένα Μιχάλη. Όλοι είχαμε ένα Μιχάλη. Και ο Νίκος, να δούμε και αυτό το βίντεο, έχει να σας πει κάτι και σας αγαπάει και τον αγαπάμε και τον Νίκο πάρα πολύ όλοι, και μάλλον αν και ο ίδιος το θελήσει θα κάνουμε και μια εκπομπή μαζί του για να δούμε και το βίντεο του Νίκου. Λένε για μένα οι ομορφές που ζήσαμε μαζί, πω
πως είμαι ένα αδιόρθωτο ρεμάλι τελειωμένο. Ξέρω τι λένε για μένα οι φίλοι μου. Εγώ λέω για αυτούς πάντως πως είναι τα καλύτερα παιδιά και έχουν γράψει υπέροχα τραγούδια. Χαιρετισμούς και φιλιά στο Φίλιππο και τον Πάπη. Όλοι όσοι μιλήσατε, σας αγαπάνε πάρα πολύ. Και εμείς τους αγαπάμε. Ναι, πάρα πολύ. Και δηλαδή. Τους ευχαριστούμε κιόλας. Και όλοι λένε το ίδιο πράγμα, ότι αυτό το, τα καλύτερα παιδιά. Αν και μερικές φορές το πολύ καλό παιδί είναι λίγο ύποπτη υπόθεση. Για τα κορίτσια μου. Οι φίλοι σου πρέπει να σε λένε καλό παιδί. Αλλά ναι, είναι. Φίλοι σου, ναι. Στα κορίτσια μπορεί να έχει πρόβλημα. Καλά, ναι. Στα κορίτσια αυτό μπορεί να είναι λίγο πρόβλημα. Όχι, μακριά. Μια που είπαμε για κορίτσια, σε ποια κορίτσια αφιερώνει ο κόσμος. Πριν διαβάσω αυτό, ο Χρήστος λέει: εγώ πάντως μετά το τέλος της εκπομπής θα παραδεχτώ μόνο όσους και όσες κρατήθηκαν και δεν έστειλαν μήνυμα σε πρώην. Παιδιά. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Μας είπε... λοιπόν, μας δίνει πάσα. Μας χρέωσε πολύ, πολύ βαριά. Δεν υπάρχουν πρώην. Μας δίνει πάσα βέβαια για ένα τραγούδι για τις πρώην. Ωραία, οκ. Okay. Να πω αφιερώσεις ή θες να πάμε στο τραγούδι. Όχι, πες. Ωραία, έχουν λίγο, είναι περίεργες οι αφιερώσεις. Είχαμε πριν το μικρό πόνι στο λιονταράκι, τώρα έχουμε το αρκουδάκι στο λιονταράκι. Σου φαίνονται, Βερονίκη, σου... το ίδιο λιονταράκι. Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Πολλά ταμπλό. Σου φαίνονται περίεργες, γιατί δεν ήσουν στο πειρατικό ραδιόφωνο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι αφιερώσεις. Αλήθεια. Κωδικοποιημένα όλα. Και τώρα αυτό... Δεν ξέρω πώς. Πεταρκουδίνινι στο πιτσικουνικλίνι. Ναι, βέβαια. Το γνωστό πεταρκουδίνι στο γνωστό πετσακουρδίνι. Στο υποκοριστικό του υποκοριστικού. Μας έδωσε μια πάσα για τις παλιές αγάπες. Δεν μας έδωσε μια πάσα, πιστεύετε. Πάμε. Άμα ξέρεις κιθάρα, το παίζεις καλά, ε, Μπάμπη. Άγωνη πλήξη. Μια ζωής δίχως έρωτα. Ξερμιάς μου τεράς της πόλης μου θηρίο. Μη με φοβάσαι. Αλλοπαρμένη έκφραση η τύχη σου θυμίζω. Τον πρώτο σου έρωτα. Πιο πολύ αδιάφορα και είναι σε λυγίζουν όπου και να είσαι. Στα σκοτεινά δρομάκια οι σκιές γλιστράνε επικίνδυνα. Στα ηλεκτρισμένα ξενυχτάδικα γυναίκες μισοκρύβονται πίσω απ' τη λύθη. Τα κολλασμένα παζάρια της λεωφόρου αστυνόμ, οι πλούσιοι επαρχιώτες μηχανών, μάσκες ακάλυπτες μικρές στο γύρο του θανάτου. Τρεμοπέσουν τον άγγελο ή τον δαίμονα στις άκρες των ακτίνων τους. Ξημέρωμα Σαββάτου. Παλιές αγάπες μιλάς. Στα πιο μεγάλα θέλω να μην πείσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά. Βγήκαν στις πύλες αμένων παραδείσων. Ό,τι αξίζει πονάει κι είναι δύσκολο. Για να μην υποφέρεις φύγε μακριά μου, κρύψε από μένα. Δεν ξέρω αν φεύγεις τώρα για το λίγο μου. Ή αν αυτό που νιώθω ήταν πολύ
Πολύ για σένα, πολύ για σένα. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς. Στα πιο μεγάλα θέλω κάνουν πίσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά. Κρύφτηκαν στις πηγές χαμένων παράδεισων. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς. Στα πιο μεγάλα θέλω κάνουν πίσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά. Κρύφτηκαν στις πηγές χαμένων παράδεισων. Ό,τι αξίζει πονάει κι είναι δύσκολο. Ξέρετε ότι θα την πάρω την μπάσα, δεν γίνεται και να... και ότι θα πω ότι είναι τελικά ότι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο τελικά. Γιατί πρέπει να μην ήταν... Ναι, γιατί δεν θα μπορούσε να ήταν... Γιατί πραγματικά δηλαδή το να ακούς αυτό το στίχο όταν είσαι μικρότερος και η ζωή σου το επιβεβαιώνει συνέχεια αυτό. Ότι ό,τι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο. Το έχουν πει και οι Κατσιμιχέ, αλλιώς η αγάπη είναι απλή μαθηλικό. Ακριβώς. Ναι, εντάξει, ωραίο είναι αυτό. Όπως και το, αν δεν ξέρω αν φεύγεις για το λίγο μου ή για το πολύ αυτό, άλλη μεγάλη ιστορία, αυτή η ιστορία. Αυτά ήταν σκόρπια λόγια από ένα βιβλίο, έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Της Μάρος Μαβουνάκη. Ναι. Η Μάρο, η οποία έστειλε και πρέπει να έχουμε, νομίζω μας έστειλε ένα χαιρετισμό και κάτι μου είχαν πει θα μου τον φέρουν τα παιδιά αν τον έχουμε σε λίγο. Okay. Έστειλε χαιρετισμό. Μέχρι να βρεθεί ο χαιρετισμό, πρέπει να σας πω ότι τα μηνύματα είναι τόσο πολλά που αντιγράφουμε τη δεύτερη οθόνη, πιο αναλογική. Ο Δημήτρης αφιερώνει στη Δήμητρα την ηλικία, σωστά το είπες. Στη Δήμητρα την γλυκούλα του, η Ιωάννα στο Νοέλ της, ο Γιώργος στο Στέφανο που δεν είναι πια μαζί μας και ελπίζω να μην εννοεί αυτό που καταλαβαίνω, ο Κυριάκος στην Ειρήνη και στο μωράκι της που είναι στην κοιλιά και έρχεται και ο Πέτρος στη ζωή προς τον παρόν. Τι ωραία. Κάτι θα έλεγα, αλλά το ξέχασα. Έχω χαθεί με αυτή την εκπομπή σήμερα. Όλοι μας. Έχω χαθεί. Δεν θέλω να κάτι, τελειώσει ποτέ. Κάτι μουσικής φύσεως. Εσείς είστε και τυχεροί. Βέβαια, την τύχη μας τη φτιάχνουμε μόνοι μας, αλλά μεγαλώσατε ως συγκρότημα σε μια εποχή που ήταν πάρα πολύ γόνιμη. Και κάνετε μια σκηνή και στις Δυτικές Συνοικίες με πολλά συγκροτήματα τα οποία ήταν κοντά σας. Και ταυτόχρονα την ίδια εποχή ανέβαινε και μια σκηνή στη Θεσσαλονίκη εδώ. Κάτι με τρύπες, σπαθιά, yeah. Μωρά στη φωτιά. Ήταν λίγο πριν αυτή η στιγμή. Ήταν λίγο πριν. Ωραία. Νιώθετε κατά κάποιο τρόπο τι κάνουν αυτοί, έναν ανταγωνισμό, ένα κάτι, ξέρω εγώ, παίρνετε μηνύματα. Νιώθαμε πολύ έντονα τι κάνανε, αλλά όχι ανταγωνισμό. Ναι. Άμυλα. Πολλά από τα συγκροτήματα αυτά είναι οι δίσκοι του στο σπίτι μας και τους ακούμε ακόμα κάποιες φορές που αναπολούμε το παρελθόν. Στάθη, επειδή δεν βλέπω, να ο χαιρετισμός από την φίλη μας, την αγαπημένη. Σαν χαιρετισμός. Μάρο Βαμβουλάκη. Ο Φίλιππος ήρθε ένα απόγευμα στο σπίτι μου με φράσεις από το βιβλίο μου φτιαγμένες σε στίχους. Τις είχε γράψει σε μια κομμένη σελίδα τετραδίου. Μαζί και μια κασέτα που τις τραγουδούσε πρόχειρα. Τον γνώριζα πρώτη μου φορά και ελάχιστα μιλήσαμε για το τραγούδι. Έμεινε ώρες πολλές και λέγαμε για δικές μας χαλασμένες αγάπες, για την πίκρα των απογοητεύσεων, τις χαμένες γοητείες της ζωής μας. Πίσω από την όψη του πανύψιλου Ινδιάνου, υπήρχε μια υπερευαίσθητη και ένδυμη ψυχή. Ξαναβρεθήκαμε κάποιες φορές, πήγαμε και μια μεγάλη βόλτα στη θάλασσα. Λέγαμε για τα δικά μας, όχι για μουσική ούτε για βιβλία. Παλιώνουν οι αγάπες άραγε, πεθαίνουν. Όσο περνάει ο καιρός, τίποτα αληθινό δεν εμφανίζεται. Θες δεν θες. Ξεσκαρτάρουν ίσως, αλλά συνεχίζουν. Ούτε το τραγούδι εκείνο πάλιωσε τελικά. Οι παλιές αγάπες, τελειώνει η Μάρο και λέει, πάνε και έρχονται στη ζωή μας και την ξαναμετρούν. Όπως πάνε και έρχονται οι νεκροί γονείς μας. Μάρο Βαμβουνάκη. Εσύ, Φίλιππε, έχασες τον πατέρα σου λίγο πριν ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία. Εγώ έχασα τον πατέρα μου. Βγήκε ο πρώτος δίσκος τον Μάιο του 90 και έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή τον Ιούλιο του 90. Δηλαδή έζησα την απόλυτη χαρά με την απόλυτη λύπη. Αυτό το γαμώτο το κουβαλάς ακόμα μέχρι σήμερα. Βέβαια. Κοίταξε, ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να φύγουν εντελώς. Απλώς ο χρόνος τα λιένει και τα ταξινομεί στη διάσταση που πρέπει να τα ταξινομήσει.
Ευτυχώς ήταν ο Μπάμπης τότε δίπλα μου, όπως ήταν πάντα. Και, και εγώ είμαι γι' αυτόν. Στις πιο κέρυες στιγμές και τις πιο δύσκολες. Και τράβηξε μπροστά και για την πάντα και για πολλά άλλα πράγματα. Και έτσι τα 3-4 πολύ δύσκολα χρόνια μπόρεσα κι εγώ να ακολουθήσω τη φάση, γιατί ήμουνα σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι, σε καταλαβαίνω. Και μετά τη θέση του πατέρα μου με έναν τρόπο την πήρε ο Μάνος. Ναι. Μια που λέει. Δηλαδή, ο Μάνος ήταν. Εγώ τον αισθανόμουν ως το δεύτερο πατέρα μου. Από ένα σημείο και μετά. Μας συμβούλευε. Αισθανόμασταν ότι μας αγαπούσε. Μας έδειχνε το δρόμο. Και είχαμε μια σχέση η οποία δεν τελείωνε στη μουσική, ούτε άρχιζε από τη μουσική. Ήταν ολική. Ήταν συνολική. Γι' αυτό και αυτή η μπάντα, νομίζω. Αν υπάρχει μια εξήγηση για το λόγο που έρχεται ο κόσμος και λέει ότι πέρασε στιγμές μαζί μας πολύ σημαντικές της ζωής του, είναι γιατί και εμείς αυτό βιώναμε. Δεν ήταν κάτι το οποίο φτιάχτηκε έτσι, ναι, μέσα σε ένα γραφείο από ένα meeting. Ναι. Φτιάχτηκε γιατί το ζούσαμε. Καλά, αυτό φαίνεται. Δεν είναι, φαίνεται. Εντάξει, ότι είναι βίωμα όλο αυτό το πράγμα. Αυτό συνέβαινε. Ο Παύλος γράφει, δεν μπορείτε να με ακούσετε, λέει, αλλά σας το γράφω κι άλλο, κι άλλο. Ξέρεις τι φαντάζομαι, αυτή τη στιγμή εγώ οραματίζομαι, κατά κάποιο τρόπο παράλληλα είμαι και τηλεθεατής αυτής της εκπομπής και βλέπω τον κόσμο στο σπίτι τους, βλέπω τα ζευγάρια αγκαλιασμένα μπροστά στην τηλεόραση, βλέπω άλλους ανθρώπους μόνος τους να παρακολουθούν αυτή την εκπομπή και να έχει πάει αργά και παρόλα αυτά να μένουν στις τηλεοράσεις και να την παρακολουθούν. Που είναι, ο Σερβετάς αγνοείται η τύχη του, παιδιά, τον χάσαμε τον Σερβετά, αφήστε το. Ο Λαβρέντης στέλνει και αυτός τους χαιρετισμούς του. Ζηλεύω το μικρό σου το γαθί. Ευτυχώς που ήταν επικσλάξ. Και μου έδωσε η εταιρεία μήνους μας να σχεδιώσει 5-6 ώρες ακόμα στο στούντιο, γιατί λέω, κύριε Μάτσα, δεν γίνεται. Είχε κλείσει το μπάτζετ, δεν είχα ένα άλλο μπάτζετ για μένα. Και λέω, δεν γίνεται, πρέπει να έρθουν τα παιδιά, τους έχω καλέσει να τραγουδήσουν. Και εντάξει, παιδί μου, λέει, άμα είναι έτσι. Και κάναμε τον Νότο και τον Γάτο. Και καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν το άγγιγμα το μήνα, δεν εξήγεται αλλιώς. Παλικάρια, να είστε καλά. Και εσύ, Λαβρέντη, να είσαι καλά. Απίστευτοι άνθρωποι. Ναι, ναι. Ο Λαβρέντης, ο Νίκος, όλοι αυτοί οι φίλοι μας. Έχουμε μουσική. Έχουμε μουσική στην Ελλάδα. Έχουμε μουσική αναφυσβήτητα. Θερμίτες τώρα. Ναι. Τραγουδάρες έχουν βγει. Ποια, από τα νέα συγκροτήματα βλέπετε τίποτα, σας ξεχωρίσατε κάτι? Θα μου πεις τώρα είναι λίγο δύσκολο. Συγκροτήματα... Ναι, συγκροτήματα. Δεν βλέπουμε συγκροτήματα, ας πούμε, έτσι. Ναι. Γενικά την ψάχνατε με τη νέα μουσική, τι κυκλοφορεί, ναι, τι ακούγεται, ναι. Κοίταξε. Βλέπω ότι έχουν βοηθήσει πολύ και τα μουσικά σχολεία μέσα σε όλο αυτό. Mm-hmm. Που μπήκε η παράδοση, ξέρεις, το θέμα είναι, όλο το θέμα είναι η βάση. Η παράδοση, εμείς την παράδοση και το λαϊκό τραγούδι το είχαμε μέσα μας. Mm-hmm. Άσχετο αν σαν πιτσιρικάδες το απορρίψαμε. Αυτό που λες είναι, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό. Ενώ το απορρίπταμε. Δηλαδή, άκουγα Led Zeppelin εγώ. Ναι, ναι. Αλλά... Πού να ακούσε υλικά. Ναι, Καζατζίδη και όλα αυτά και Στράτο, ναι, και Άκη Πάνου που τους άκουγα, αλλά δεν τους άκουγα κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, περάσαν τα χρόνια και τους ακούω πια και είναι μέσα μου. Αλλά νομίζω ότι αν δεν έχεις βάση, αν δεν πατήσεις την παράδοση του τόπου σου. Εμείς είχαμε μια, νομίζω, μια διαφορά ότι. Πάντα κάτι όταν φτιάχναμε μύριζε λίγο θυμάρι. Δηλαδή είχαμε λίγο, μας άρεσε αυτό. Δηλαδή βάζαμε ένα κλαρίνο να θυμίζει ένα επιρωτικό τραγούδι. Δηλαδή μας άρεσε αυτό. Και έχουμε πατήσει τη βάση. Νομίζω ότι σαν συγκροτήματα τώρα δεν ακούω κάτι που να μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Σαν μονάδες, μ' αρέσει ο Μπαλάφας εμένα πάρα πολύ από τη νέα γενιά. Είναι ωραίος, είναι πολύ ωραίος. Ότι έχει πράγματα να κάνει. Ναι, και είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί δεν κάνω λάθος, έτσι, από ένα talent show. Ξέρω, ναι, ήταν η ανατροπή, ας πούμε. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ήταν αυτή, η ανατροπή, ναι, του, ναι, talent show, ναι, ας πούμε, ναι, ουσιαστικά, έτσι. πιστεύω ότι υπάρχουν όμως μέσα στις γειτονιές, αν πάμε τώρα στα κρυφά, υπάρχουν μπαντούλες που παίζουν, που δοκιμάζουν, που ψάχνουν. Και που παλεύουν. Ναι. Είναι πολύ τοξική η εποχή, είναι, μην το ξεχνάμε. Ναι, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, ναι, και το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί σαν συνθήκη είναι πολύ δύσκολη για κάτι που είναι υγιές. Ναι. Είναι πολύ πιθανό να μαραθεί, δηλαδή, το υγιές. Και ο κινησμός σκοτώνει, ναι, το ρομαντισμό. Η εποχή είναι τόσο τοξική που πρημοδοτεί
ενδεχομένως αντίστοιχα πράγματα για να βγουν στον αέρα. Οπότε γι' αυτό και εμείς έχουμε μια, από ό,τι διαπιστώνω έτσι, μια αμφιβολία για το να ακούμε καλά πράγματα. Εγώ από την άλλη μεριά αισθάνομαι ότι υπάρχουν καλά πράγματα και όντως ακούω. Αλλά πάντα υπό το πρίσμα αυτής της συνθήκης που σου λέω, που, ότι δηλαδή η τοξικότητα της εποχής τα αναγκάζει κάπως να παραμορφωθούν, κάπως να γίνουν διαφορετικά για να μπορούν να υπάρχουν. Επίσης νομίζω ότι έχει αλλάξει και ο στόχος, δηλαδή έχει γίνει απόλυτος αυτός ο σκοπός, η επιτυχία. Νομίζω ότι στη δική σας την περίπτωση και σε πολλά συγκροτήματα σαν και εσάς, η επιτυχία ήταν μια ευχάριστη συνέπεια της έκφρασής σας. Δεν ήταν ο αυτός ο σκοπός. Δηλαδή δεν ήταν. Εμείς είμαστε πανευσυχείς που είδαμε το βινίλιο. Αυτό το πρώτο βινίλιο, ότι άλλο να πει πιο απλά, είχε τελειώσει η ιστορία για μας. Το είδαμε. Πιάσαμε το βινίλιο στα χέρια, τελείωσε η ιστορία. Ακολουθούσαμε το παλιό ρητό που έλεγε όταν βλέπεις την επιτυχία να φεύγεις και την αποτυχία να γυρνάς. Ουσιαστικά η αποτυχία είναι που σου δίνει δύναμη. Αλλή μονό σου αν κάνεις μόνο επιτυχίες. Δηλαδή θα έχεις πρόβλημα σίγουρα. Ναι. Τι λέτε, τι θέλετε να πάνε. Δηλαδή έχουμε εδώ μερικά από τα τραγούδια τα οποία μας έχουν ζητήσει. Δεν τα έχουμε πει. Θα το ξεκινήσεις, Μπάμπη, θα πάρεις, το πάρεις επάνω σου. Ένα, ναι. Πάρε το επάνω σου. Ακούω εγώ και παίζω. Κάνεις πολύ καλά που το πήρες επάνω σου. Ξέρετε, πρέπει να το πω και αυτό κάποια στιγμή. Πρέπει σιγά σιγά να τελειώνουμε. Έλα, μην είναι δηλαδή, αυτό που διαβάζαμε πριν. Πρέπει, είμαι σίγουρος ότι έχουμε ξενυχτήσει πάρα πολύ κόσμο. Είμαι σίγουρος όμως συγχρόνως έχουν
Το έχουν χαρεί πολλοί κόσμοι. Την κρυνιάζει πολλοί κόσμοι με την καλύτερη δυνατή. Λέει, ρε παιδιά. Ναι, έχω να ξυπνήσω στις 7 και να μην θέλω να αφήσω το σπίτι σλάκι στο βινίλιο, να κουτουλάω από την ίστα στη δουλειά. Αυτό ήθελα προφανώς και το κατάφερα. Το κατάφερα, θα κουτουλά. Να σας πω, ειλικρινά συγγνώμη γι' αυτό, επειδή πραγματικά το καταλαβαίνω και το εννοώ, δεν το λέω για πλάκα. Συγγνώμη γι' αυτό που γίνεται, αλλά νομίζω ότι κανένας μας δεν μετανιώνει αυτό που γίνεται. Δηλαδή, προσωπικά είναι μια από τις. Έχουμε κυκλήσει κι εμείς. Έχουν κουβαλάμε αρκετά χρόνια στην πλάτη μας, έχουμε κλείσει και μια 30 και χρόνια στην τηλεόραση. Είναι μια από τις πιο όμορφες εκπομπές που... Πάντως και εμείς τη χαρήκαμε πολύ αυτήν την εκπομπή. Ναι. Μιλάω εντελώς ειλικρινά. Αισθανθήκαμε ότι είμαστε σε ένα πειρατικό σταθμό όπως παλιά, που παλεύαμε, πώς λεγότανε, 5 στα 5, αν πιάνει. 5 στα 5 με κατεβασμένη κεραία. Κατεβαστή. Έτσι βγήκε. Έκανες το πράγμα ποτέ εσύ? Ναι, βέβαια. Είχαμε και εγώ. Πειρατές. Αλήθεια. Βέβαια. Και οι δύο ήσασταν πειρατές. Ναι. Όπου φτάνατε μέχρι την πλατεία. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη επιτυχία. Εμείς ήμασταν. Μέτρα και... Ξέρετε κάτι, εμείς ήμασταν πολύ καλύτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν είχε ραδιογωνιόμετρα εδώ. Όχι, εμάς μας πετάγαμε μέσα στη. Είχα πετάξει μια φορά τα μηχανήματα μέσα στη δεξαμενή του πετρελαίου. Εμείς επειδή δεν είχαμε ραδιογωνιόμετρα εδώ, αυτό ήταν μια συνθήκη που άνθησε περισσότερο το πειρατικό ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά γινόταν πολύ αστεία πράγματα. Γιατί τα ραδιογωνιόμετρα για τυπικούς λόγους, τα ραδιογωνιόμετρα για σας που δεν ξέρετε, είναι ένα μηχάνημα, ένα φορητό μηχάνημα, ένα αυτοκίνητο που εντόπιζε από πού εκπέμπουν οι πειρατικοί σταθμοί παράνομα. Στην Αθήνα ήταν μόνιμα εκεί, οπότε το πειρατικό ραδιόφωνο στην Αθήνα λειτουργούσε περισσότερο τις βραδινές ώρες, ενώ την ημέρα ήταν κλειστό. Στη Θεσσαλονίκη ήμασταν κομπλέ όλη την ημέρα. Αλλά γινόταν πολύ αστεία πράγματα, γιατί ερχόταν μια φορά το χρόνο, τα ραδιογωνιόμετρα ανέβαιναν από την Αθήνα. Ναι, εμείς το ξέραμε και ήμασταν στημένοι, αλλά ξέρω εγώ, μπορεί να κλείναμε το σταθμό μας, γιατί ήταν ένα ψυγείο ενός χασάπι κουκάτου με κάτι που γυρνούσε από πάνω ως εξαρισμός και εμείς νομίζαμε ότι ήταν το ραδιογωνιόμετρο, γιατί δεν είχαμε δει ποτέ πώς ήταν και κλείναμε όλα τα ραδιόφωνα. Αλλά εντάξει, η πειρατική ιστορία γενικότερα είναι ένα θέμα ολόκληρο με το οποίο ίσως μπορεί να κάνουμε μια εκπομπή μια μέρα γι' αυτό. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Δεν είπαμε βίντεο βέβαια, τότε σκαλίζαμε σε πλάκες, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε όμως υλικό από τότε. Υπάρχει υλικό, πλάκα, πλάκα. Κάνατε και κάποιες κόντρα, κατά κάποιο τρόπο κόντρα συνεργασίας που σας βγήκαν πολύ ωραία, όπως ο Πασχάλης εδώ που κι αυτός στέλνει τους χαιρετισμούς του. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Οι Pix Lux έχουν γράψει τη δική τους υπέροχη ιστορία. Είναι αυθεντικοί και συνεπείς στο είδος που οι ίδιοι δημιουργήσαν, γι' αυτό και έχουν αγαπηθεί από όλο τον κόσμο. Εγώ τους αγαπάω και θέλω να τους ευχηθώ να έχουν την ίδια πορεία με την ίδια συνέπεια και να τους ευχηθώ να έχουν υγεία. Και εμείς να δώσουμε πολλά φιλιά στον Πασχάλη. Είναι πολύ γλυκός άνθρωπος, όπως επίσης. Δεν είναι πολύ γλυκός. Πολύ γλυκός άνθρωπος. Όπως μια μεγάλη, επίσης τεράστια φυσιογνωμία, και αυτή ήταν μια κόντρα και ωραία συνεργασία, ήταν και ο Μάκης, ο οποίος και αυτός στέλνει χαιρετισμούς. Ναι. Τα παιδιά αυτά, υπάρχει μια ιστορία με μένα και με τα παιδιά. Είναι άξιοι. Τους αξίζει και εγώ θέλω να τους πω τότε που με φωνάξανε για να κάνουμε αυτό το όμορφο τραγούδι ένα ευχαριστώ και αξίζει για αυτά τα παιδιά πολλά πράγματα. Είναι άξιοι, είναι ωραίοι καλλιτέχνες και να είναι καλά. Και εσύ να είσαι καλά, φίλε Μάκη. Λοιπόν, όλοι οι φίλοι λέτε, και οι Έλληνες και οι ξένοι να είναι καλά. Ναι, και από όλους μάθαμε κάτι από τον καθέναν. Και από όλους πάρα πολλά κιόλας. Είναι αυτό που είπατε πριν και εσείς. Είστε πολύ τυχεροί, είμαστε κι εμείς πολύ τυχεροί που γράψατε όλες αυτές τις μουσικές. Είστε πολύ ωραίοι άνθρωποι. Πολύ, πολύ χαρήκαμε που κάναμε αυτή την εκπομπή. Πρέπει να την κλείσουμε. Δεν θέλω καθόλου να την κλείσουμε. Εγώ προσωπικά καθόμουν εδώ άλλες τρεις. Να την κλείσουμε. Να την κλείσουμε εμείς μόνοι μας. Μόνοι μας, λες να την κλείσουμε. Πώς θα την κλείσουμε? Καλά. Έχει κρυώσει. Έτσι. Και το ράδιο. Μπράβο, Μπάμπη. Ήταν είπε, παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπα το έχεις πει, ωραία, πάμε πάλι. Ήταν ωραία, σίγουρο ότι πάλι. Κάπως έτσι θα καταλήγαμε. Ξεκίνα το εσύ. Ξεκίνα το εσύ τώρα. Σου παίζω θέματα. Ρίξε τα σόλα που σε αποφεύγουν. Ο καφέ σου
έχει κρυώσει. Και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στο μόνο μου κρεβατιού τις καλημέρες. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα. Αν έπρεπε σκέψη μου να ρίσεις ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Λοιπόν, να σας πω, έχω κάτι δωράκια εδώ για σας. Έχουμε, ναι, έχουμε κάποια πραγματάκια. Ήθελε την βράδια, χέρι. Καταρχήν, η συλλεκτική κούπα του βινιλίου που μετά θάνατον του δικού μας εννοώ. Άρα θέλετε την υπογράφουμε και όλα θα πάει πίσω. Είναι με υπογραφή. Ποιος είναι? Θα πάρει μεγάλη αξία. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν, αλλά διαλέξαμε και δύο βινίλια για εσάς. Ένα του Ray Charles και ένα της Aretha Franklin. Εγώ θα πάρω το Ray Charles. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδες που έτσι τα μοίρασα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι σκεφτήκαμε. Έχεις πει κάποιο. Βέβαια. Λοιπόν, και έχουμε και κάποια t-shirts. Νομίζω πήγες σε μια συναυλία του Rory Gallagher. Η πρώτη μου, η πρώτη. Το 81 στη Φιλαδέλφεια. Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε, Μπάμπη, αυτό είναι για σένα. Εννοείται. Δεν μπορεί να την πάρει άλλο. Νομίζω ότι είχε πει κάτι πολύ. Iron Maiden. Άνετα, ναι. Πρώτο δίσκο. Ο πρώτο δίσκο. Αυτό είναι για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό που είναι και για του δύο είναι κάτι από τον Μάνο. Τα τραγούδια βγαίνουν από. Τα τραγούδια βγαίνουν από τα όνειρα. Και για τους δύο από ένα τίσσα. Τα φτιάξαμε για εσάς, έτσι να θυμάστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάντησή μας στην απόψινη. Παιδιά, Χρήστο. Ήταν πολύ ωραίο βράδυ. Ήταν πολύ ωραίο βράδυ.
Χρήστος Παπαδόπουλος, όλα τα λεφτά. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Είμαστε και εμείς εδώ, να είσαι καλά. Πάρα πολύ ευχαριστώ και τα παιδιά και εσάς. Μου επιτρέπεις να πω μια κουβέντα. Ό,τι παρακαλώ, Χρήστο. Ναι. Έτσι παίρνω την ευκαιρία, επειδή μιλήσατε και για τα νέα παιδιά, νιώθω σε αυτή τη γενιά και πιστεύω ότι έχουμε κι εμείς να πούμε και να δώσουμε τη δικιά μας αλήθεια. Δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχουν τα αυτιά όπως υπήρχε του Μάνου για να στηρίξει τις νέες φωνές. Ελπίζω να γυρίσει αυτό κάποια στιγμή. Ωραία. Και εμείς το ελπίζουμε πραγματικά. Μπάμπη, Φίλιππε, Μπάμπη, πολύ σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και έτσι κι αλλιώς σας αγαπάμε, αλλά σας αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο σήμερα. Ελπίζουμε να στην υγεία μας και ελπίζουμε να περάσετε τόσο όμορφο όσο περάσαμε. Υγεία σε όλους. Και εμείς εδώ. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Αφήνω τον ήχο της σιωπής του Simon & Garfunkel και λέμε καληνύχτα. Πολλά φιλιά. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking, people speaking, people.